Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Δοκάρι και Μέσα. Είμαστε και σήμερα ζωντανά μαζί μέχρι και τις 8 το βράδυ με Νίκο Αλέφαντο και Κωστή Ραπτόπουλα από τη Θεσσαλονίκη να σχολιάσουμε τα όσα είδαμε μεσοβδόμαδα. Ήταν εβδομάδα κυπέλων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, αλλά και για αυτά που περιμένουμε να δούμε το Σαββατοκυριακό. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη μου. Ωραία, πολύ ωραία. Θα δούμε, αρχίσει το πρωτάθλημα, καλά ματσάκια. Mm-hmm. Έχει ωραία μάτσα, έχει κύπελο. Μάχη τώρα, ωραία. Καλά πάνε, Ολυμπιακός, Ατρόμητος, αυτούς που... Αυτοί δύο πάνε καλά, που γιατί... μας αρέσουν, Παναθηναϊκός δεν πάει. Είναι φοβεροί και θα πούμε τα ωραία εδώ που μας έχει. Λοιπόν, να πούμε μια καλησπέρα στον Κωστή. Γεια σου, Κωστά. Έλα. Με τα κοντομάνικα. Έλα, Σουκαρέ Ρόμπινσον. Είχαμε ωραία γυμναστική. Ράι Ρόμπινσον που λέγεται Μεγάλος Ραπτόπουλος. Μεγάλες που μας μάθανε και καινούργιες μεθόδους, ναι, κοιλιακών. Λέει τώρα, βγήκαν κάτι καινούργια, ναι, ότι στα 50 τόσο που είσαι, λέει 50-51 πας, ναι, δεν κάνει να κάνεις, λέει, τους κοιλιακούς μέχρι πάνω όπως παλιά και τα λοιπά. Για λέγε. Ναι, υπάρχει και αυτό που με τη σανίδα που κάνουνε, μένεις εκεί πέρα κάποια δευτερόλεπτα όσο μπορείς παραπάνω και σφίγγεις μια άσκηση που πέφτεις μπρούμητα, στέκεσαι στους αγκώνες. Α, τα πεσήματα, τα λεγόμενα ναι, α, τα ψήματα, τα ψήματα. Και λέει, γιατί εσύ είσαι και τρελός, λέει, θα κάνεις απότομα εκρηκτικά. Όχι, λέει, μετά τα 50. Mm. Και μαθαίνουμε κάθε μέρα πράγματα. Μάθαμε. Άρα εγώ έχω άλλα 5 χρόνια μπροστά μου να κάνω τους κανονικούς. Τι να μάθεις, ρε Κώστα. Κώστα, τι να μάθεις, τι να... Είναι ασκής αυτός που σου λέει τώρα. Θα κόψεις αυτά τα κοιλιακά. Όλα τα παλιά είναι δυναμίτες. Αυτά που έρχεται τώρα κοροϊδεύουν την κοινωνία. Σε βάζει στο γυμναστήριο και κοροϊδεύουν. Να κάτσεις έτσι. Πώς και το κάνεις. Τους κοιλιακούς. Τι είναι αυτά που λες τώρα. Νίκο, τα παλιά δούλευε. Ναι, η παλιά μέθοδος λες. Ναι, βέβαια. Ναι. Αυτό που έκανε στον Αρναούτο που λέω. Έτσι βλέπω. Είχε κάνει αυτά, μπράβο, πάνω στο στούντιο από καμιά κατοσταριά και τι κοίταγε. Τι κατοσταριά, βάρε και να κάνει. Για να τα δείξουμε. Δεν τα, θα τα βρούμε, θα τα βρούμε, θα θυμηθούμε και αυτά. Να δούμε και με αυτά που μας λες εσύ τώρα τι είναι. Δεν ξέρω γιατί ψάχνει το Λίγκρις, θα μας μπει και δυνατά. Τα καινούργια. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάμε να δούμε λίγο, Γιώργο, την κάρτα με τα ζευγάρια του κυπέλου. Έξω ο Παναθηναϊκός από την Λαμία. Εάν ο Παναθηναϊκός πέρναγε θα έπαιζε με τον Ολυμπιακό. Έχουμε Λαμία Ολυμπιακός, τώρα τα λέω ανάποδα, Εργοτέλης Αστέρας, Ατρόμητος ΑΕΚ και Πανιούνιος ΠΑΟΚ, όπως και πέρσι, έτσι Κώστα. Ναι, πέρσι και φέτος ο Πανιούνιος είναι καλός να πέσει με τον ΠΑΟΚ, γιατί είναι αδύνατος, όμως διαχρονικά εμείς παλιοί έχουμε δει στα κύπελα μεγάλα μάτς. Πανιόνιος πάω και έχει περάσει και ο Πανιόνιος, αλλά τώρα ο Πανιόνιος που είναι στα μέτρια του, έδωσε μαχαίρες, έχει και προβλήματα, σε διπλούς αγώνες είναι καλή κλήρωση. Είναι καλή κλήρωση. Το πιο αμφίρροπο είναι το Ατρόμητο ΣΑΕΚ, έτσι. Εκείνο είναι το πιο αμφίρροπο και θα γίνει μεγάλη μάχη, βλέπω. Μεγάλη μάχη. Και βλέπω και τον Ολυμπιακό να περνάει από τη Λαμία, βλέπω Ολυμπιακό πάω στο τελικό φέτος. Δηλαδή θα σου έρθω πάλι. Θα αυξήσω και ενδιάμεσα, αλλά βλέπω Ολυμπιακός πάω φέτος να γίνεται μαγελιό. Αρκεί να μην κληρωθούν στα ημιτελικά. Ναι, τελικό το θέλω εγώ. Τελικό το θες εσύ. Εδώ μπει τη ευκαιρία, έτσι. Βλέπω τη Λαμία, παίζει ένα ποδόσφαιρο με το Χάβο πρωτόγωνο. Στείνεται με 4-4-8 και 2-10 στο μισό γήπεδο. Και σε περιμένει. Και σε περιμένει. 90 λεπτά. Γελάει ο κόσμος. Ένα παράδεκτο. Βαριές αν τους βλέπεις. Αυτό που λες ότι δηλαδή, και να κλειστείς, βγες 2-3 φορές να σε νιώσει. Απαραίτητα. Ναι. Να δει ο κόσμος, να δεις και μπάλα. Σε ομάδα έτσι που παίζεις, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσεις ή να πάρεις πρόκριση με τίποτα. Δηλαδή πρέπει να πας απέναντι. Όπως χθες καλή. Και ορίστε να πούμε. Μόνο σε τέτοια περίπτωση μπορείς, αλλά σε πρωτάθλημα. Δηλαδή θα παίξει με τον Ολυμπιακό με αυτούς, δείξω τι στέκεσαι και σαν ομάδα. Και με τον Άρη έτσι έμεινε πίσω. Πας δηλαδή μήπως κλέψεις να φέρεις, ξέρω εγώ, το αποτέλεσμα. Αλλά είναι δραματικό. Yeah. Όλοι παίζουν και στην Ευρώπη το 4-4-2, αλλά όταν παίζουν μπάλα
βγαίνουν 4-5 παίκτες και χρωματίζουν ωραία την ομάδα. Βέβαια. Και συνέχεια αντίπαλος. Θα πάμε λίγο στον Παναθηναϊκό, είναι και το πρώτο μας θέμα. Επειδή έβαλε στην κουβέντα στο ξεκίνημα, Κώστα, το θέμα με τις καινούργιες ασκήσεις κοιλιακών, ναι. Κάτι έχει βρει εκεί ο Γιώργος να το δούμε. Εδώ είναι αλέφαντος, αλέφαντος. Πώς με έφτιαξε με τον Αρναούτογλου. Τι πήγε να κάνει εκεί πέρα. Δεν σηκώνε την κοιλιά με τίποτε. Το κεφάλι δεν το βλέπεις με τίποτε. Τι, απροπόλυτος. Ίσα που κουνάει το κεφάλι τώρα, ο γίγαντας. Έτσι, και τέλος. Πάει. Πιαστήκαν όλα του. Δεν σταματάς, ε. Όχι, με τίποτε. Και τα βάλα επάνω στο τραπέζι να φτάνουν. Αυτά. Οπότε αυτά να κάνεις. Αυτά κάνουν εθράψεις τώρα. Τι μας κουράζεις. Θα κάνεις και αυτό, βέβαια. Κάνεις και αυτό. Λοιπόν, πάμε λίγο, αφού σχολιάσαμε τη σημερινή κλήρωση των προημιτελικών του κυπέλου, να δούμε το βίντεο με το ρεπορτάζ και τις αντιδράσεις, τις δηλώσεις και επιστρέφουμε για να σχολιάσουμε αρχικά το Παναθηναϊκό Λαμία και υπάρχει και συνέχεια. Είτε επιλέξει να δει κάποιος το ποτήρι μισοάδιο, είτε μισογεμάτο, είναι σαφές ότι το αποτέλεσμα δεν αλλάζει και ο αποκλεισμός του Παναθηναϊκού από τη συνέχεια του κυπέλου Ελλάδας είναι η πρώτη τεράστια αποτυχία του καινούριου project που χτίστηκε το καλοκαίρι από τον Γιώργο Δόνη και τον Νίκο Ταμπίζα. Πέρα ότι έχουμε έναν αποκλεισμό που δεν το θέλαμε και θέλαμε να συνεχίσουμε και είμαστε όλοι στεναχωρημένοι, υπάρχουν επιμέρους στόχοι που εμείς θα επιμείνουμε. Θα στηρίξουμε την ομάδα μας, θα στηρίξουμε τους παίχτες μας, θα προσπαθήσουμε να τους εκπαιδεύσουμε, θα προσπαθήσουμε να λύσουμε τα προβλήματά μας, ώστε αυτή η χρονιά να έχει θετικά αποτελέσματα για την ομάδα μας και για την πορεία στο πλάνο που θέλουμε να εφαρμόσουμε. Άρα σίγουρα ένας αγωνιστικός στόχος που ήταν να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται στο κύπελο τελείωσε σήμερα με μεγάλη απογοήτευση. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι ίσως η πίεση πρώτη φορά ότι πρέπει να κερδίσουμε ένα παιχνίδι μας έκανε να μην ήμασταν για μεγάλο διάστημα ήρεμοι. Δεν αντιδρούσαμε σωστά μέσα στον αγωνιστικό χώρο, φαινόταν και στις επιλογές μας. Παρότι υπήρχε η θέληση, υπήρχε και η προσπάθεια μετά το δεύτερο ημίχρονο, ήταν ένα παιχνίδι που παίζονταν σε μια λεπτή ισορροπία και έφτασε εκεί που έφτασε. Η Λαμία κατάφερε να πάρει τεράστια απόκριση και να αφήσει στα κρύα του λουτρού τους πράσινους σε ένα μάτς που έφτασε μέχρι τη ρώσικη ρουλέτα για να αναδειχθεί ο νικητής. Στο φινάλε γελούσαν και τα μουστάκια που δεν έχει του Μάκη Χάβου που μίλησε για τα στοιχήματα που είχε χάσει από τον ήρωα της βραδιάς, τον τερματοφύλακα Μελίσσα. Κοιτάξτε, όσο πιο καλά πάει η ομάδα, παίρνει παράσημο και ο προπονητής και οι παίχτες και όπως είπα, τα παιδιά δουλεύουν πάρα πολύ καλά. Πολλές φορές θεωρούμε ότι κάτι μας χρωστάει ο ποδοσφαιρικός Θεός. Και νομίζω ότι εγώ ξέρω, όπως και οι συνεργάτες μου, ότι με τη δουλειά που κάνουμε και με κάποια παιχνίδια που ήμασταν πολύ άτυχοι, δικαιούμαστε να πάρουμε μια πολύ καλή βραδιά και για την ομάδα και για μας και για την πόλη. Τώρα, όσον αφορά τον τερματοφύλακα, επειδή πρόκειται για ένα εξαιρετικό goalkeeper, πρόκειται για ένα εξαιρετικό παιδί, η βοήθεια του προπονητή τερματοφυλάκων σε όλους τους τερματοφύλακες είναι τεράστια. Και επειδή έχω χάσει κάποιο στοίχημα με το συγκεκριμένο, θέλω να επανορθώσω για να κανονίσει να φέρει αυτούς τους καφέδες, γιατί έχω πληρώσει καφέδες πολλούς. Οι πράσινοι, όπως κάνουν από την αρχή της σεζόν, μπήκαν στο γήπεδο για να παίξουν ποδόσφαιρο, με τη Λαμία να επιλέγει αμυντικό σχήμα όπως αναμενόταν. Ο Χατζηγιοβάνης στο 8 δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του στη σέντρα του Καμπετζή, ενώ στο 15 ο Καραμάνος αστόχησε μπροστά από το Διούδη. Η προβολή του Κουρμπέλη στο 55 σταμάτησε τον Μελίσσα και στο 83 η χρυσή αλλαγή του Δόνη, ο πιτσιρικάς Εμμανουηλίδης, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να στείλει το μάτι στην παράταση. Εκεί όπου ο Επστάιν θα μπορούσε να λυτρώσει την ομάδα του, αλλά ο Διούδης τον κέρδισε σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Ρόμαρτς έστειλε την μπάλα στο δοκάρι του Διούδη. Στο 120 γηπεδούχοι έχασαν μοναδική ευκαιρία να πετύχουν το νικητήριο τέρμα, αλλά ο Ασίγμπα έδιωξε σωτήρια και ενώ η μπάλα είχε πορεία προς τα δίχτυα. Από την άλλη, μπορεί και εγώ το τελευταίο διάστημα να διαχειρίστηκα λίγο λάθος τους παίχτες μου ή θα έλεγα και λίγο υπερβολικά. Δηλαδή στο μάτς με την Ξάνθη έβαλα τρεις ανέτοιμους κατ' επιλογή, τον Μπουζούκι, τον Μουνιέ και τον Μακέδα,
που ήταν ο ένας από ίωση, ο άλλος μετά από καιρό. Όταν σε ένα παιχνίδι, ακόμα και αν παίξεις με δύο παίχτες ή με έναν παίχτη που δεν είναι στα καλά του, αυτό φέρει και ένα πρόβλημα στην ομάδα. Ίσως και εγώ να μην το διαχειρίστηκα καλά το τελευταίο διάστημα. Θα πρέπει και εγώ να βάλω τις σκέψεις μου καλύτερα. Θα πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά μας, γιατί πάνω απ' όλα τα πιστεύουμε. Και θα πρέπει να πάμε και σε σημαντικούς στόχους μέχρι το καλοκαίρι σε ό,τι αφορά το πλάνο της ομάδος. Ναι, είμαστε στεναχωρημένοι, ναι, είμαστε απογοητευμένοι, αλλά εγώ από αύριο θα είμαι εκεί δίπλα στους παίχτες μου. Όταν να μας φτάνει στη ρώσικη ρούλετα, κερδίζει ο πιο τυχερός ή και ο πιο ικανός. Η Λαμία ευστόχησε και στις τέσσερις εκτελέσεις με Επστάιν, Μπουλούλη, Ρόμανιτς και Καραμάνο. Ενώ ο Κάτσε νικήθηκε από τον Μελίσσα και ο Κρουμπέλης έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Παναθηναίκος σίγουρα, επειδή είναι μεγάλη ομάδα και πολύ μεγάλος αντίπαλος, είχε την πίεση, το έπρεπε οπωσδήποτε να προκριθεί. Εμάς ο στόχος μας ήταν να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι και να μπορέσουμε να περάσουμε όπως το κάναμε. Ο στόχος μας ήταν και παραμείνει το πρωτάθλημα και στο κύπελο, όσο πιο μακριά μπορέσουμε να πάμε, θα είναι ευχάριστο και για την ομάδα και για την πόλη μας. Είδαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Όσο πιο μακριά μπορούμε να φτάσουμε, λέει ο Μάκης Χάβος. Βέβαια, ο Ολυμπιακός τώρα μοιάζει πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο στη φάση των 8. Οπότε, Νίκο, να συνεχίσουμε από εκεί που σε διέκοψα. Μας έλεγες απαρχαιωμένο το ποδόσφαιρο του Χάβου, ότι κλείνεται πίσω, αλλά δεν έχει το νου του να βγει σε κάποιες αντιπιθέσεις για να ενοχλήσει και τον αντίπαλο. Χθες πήγε το ματς απέναντι. Πιο τυχερός και το Μέλισσα προκρίθηκε. Αλλά μας λέτε ότι γενικά αυτό είναι εξαίρεση στον κανόνα, έτσι. Τώρα, να πούμε το εξής και μπαίνουμε εδώ κατευθείαν. Έχουμε κάτι παιδιά φοβερά στα Βόρεια Προάσια. Ναι, γιατί μπήκαμε δυνατά. Μπράβο. Ένας φοβερός Μανώλης Φοράκης. Ταχύτατος, γρήγορος, διεισδυτικός, επί Μπόμπεκ εποχή. Mm-hmm. Και προσέφερε πολλά σε μένα. Πήγαινα κάτω που ήταν το κηλικείο και μπαινα μέσα στο κτενά και του έλεγα: Μανώλη, τι σας είπε τώρα ο Μπόμπεκ, ο οποίος έφερε το 4-3-3 mm-hmm. την εποχή εκείνη και το έπαιξε εκπληκτικά. Δηλαδή, ας δώσω να καταλάβεις, ήταν απίθανος, με βότησε φοβερά. Έγινα πάνω και τα παιδιά όλοι φοβεροί, το Μαράς, ο Ντελιγιάννης με Κουσουλάκι, με αυτούς έπαιζε χαύστα στον Ηρακλή, Κωνσταντίνου, Φυλακούρης, Μαραθωνοδρόμος, Χαφάρα, το Μαράς, Κωνσταντίνου, Οικονομόπουλος. Χαμός. Και άλλους, ας πούμε. Πηγαδίτης. Μπράβο, Πηγαδίτης, Τσαλαμάκια. Ναι. Είναι δηλαδή μια εκπληκτική παρέα με αρχηγό τον ταχύτατο Φοράκη, Φοράκη, ο οποίος είναι φαν στην εκπομπή τη δική σου. Ναι. Και επειδή λες για Βόρεια Προάστια, στην παρέα έχει μπει και ο Νίκος Τσιαντάκης που έχει το πρακτορείο στην Πεύκη. Μπράβο, είναι και ο Νίκος Τσιαντάκης. Είναι όλοι αυτοί. Λιβαθινός που κατεβαίνει για τύμαρχο στο Μαραθώνα. Μπράβο. Λιβαθινός, φοβερό. Μην ξεχνάμε, Λιβαθινό, Μηχανάκη. Και πάει για δήμαρχο στο Μαραθώνα. Βέβαια, Μηχανάκη. Μαζί του όλοι. Λοιπόν. Εντάξει, είναι ευχαριστημένοι, μας ακούνε. Τώρα πάμε εδώ στο παιχνίδι. Βλέπεις, παραδείγματος χάρη, μία Λαμία, εγώ τους κόκκινους έχω βάλει εδώ. Mm-hmm. Πάμε πίνακα. Να δείξουμε, ναι. Ωραία, πάμε πίνακα. Τον πίνακα. Ναι. Η Λαμία στείνεται στο μισό γήπεδο και η 11. Mm-hmm. Σπάνια θα δεις μία, δύο, τρεις κινήσεις, τέσσερις ή ένα σχάφ να πεταχτεί, να βγούνε, να ευνηδιάσουνε. Στείνονται, να κόβουνε. Είχε μείνει στο 1-0, ναι. Προχωράς και στείνεται εκεί. Δεν σου παρουσιάζεται θέμα, τίποτα. Καλοί παίχτες είναι, mm-hmm. αλλά αυτό είναι, χαραμίζεται. Ναι. Τώρα, είναι σαν υποδιέστερη ομάδα, αισθάνονται αυτοί. Παίζουμε μέσα στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ωραίο πράγμα. Αν μείνεται, σε κουράζει. Δραματική κατάσταση. Mm-hmm. Δηλαδή, περιμένεις. Πρέπει να κλείσει την τηλεόραση, την ξανανοίξει τελευταία 10 λεπτά. Δεις τι γίνεται, έφαγε γκολ Λαμία. Δηλαδή δεν κάνει ποτέ. Αυτό το ποδόσφαιρο παίζει ο Χάβος. Mm-hmm. Ναι, μεν μπορεί να προκρίνεσαι. Αλλά δεν λέει τίποτα. Ναι. Εγώ δεν σου λέω να προκριθείς, αλλά δείξε και πέντε
ωραία κατεβάσματα. 5 mm-hmm. σε όλο τον αγώνα. 2,5 κατεβάσματα στο πρώτο ημίωρο και 2,5 στο δεύτερο. Δεν βλέπεις τίποτε. Ή έστω στην παράταση, γιατί μετά έχει και μισή ώρα μπάλα ακόμα. Έτσι. Εκεί μια-δύο φορές βγήκε, αλλά τον Παναθηναϊκό είχε βγει όλος μπροστά. Πας μετά τώρα ναι. στον Παναθηναϊκό. Πάμε. Ο Παναθηναϊκός έχει αυτούς τους παίκτες mm-hmm. και τον ενδιαφέρει το Δόνι. Ναι. Απαράδεκτο πράγμα. Ναι. Να έχουν κατοχή. Έχεις κατοχή 120 λεπτά. Χέστηκε η φοράδα σαλόνι. Ποια κατοχή ρε. Ποιος σας έμαθε αυτό το ποδόσφαιρο. Και διαλάτε και φεύγετε και από τα κύπελα και όλα. Και είσαι ευχαριστημένος. Όχι κύριε. Οι παίκτες αυτοί παίζουν από πέρσι. Έχουν πείρα. Έχουν ναι. όλα. Μέσα σε αυτούς που είναι εδώ. Είδες εσύ καμία αντιείσδυση να κάνουν οι παίκτες σου. Κατοχή. Σάφινη Λαμία να παίζει εδώ πάσες. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις. 5-6, ξανά, 7-8, 9-10, 11, τίποτε. Εδώ, στοπ, mm-hmm. πες έτσι. Και κάνεις ένα γκολ τώρα και δεν κάνεις και 5 μπασίματα τουλάχιστον μετά που παίζεις και στην παράτα, δίζεις, ενώ αμήνεται. Δηλαδή το ποδόσφαιρο είναι εδώ, παίρνω την μπάλα, παίρνω αυτό να. Εδώ θα μπεις με ωραίο κοντρόλ, θα πάω να σε κλείσουν αυτοί, θα πετάξεις την μπάλα, θα πάρεις φάουλ, θα πάρεις μπέναλτι. Πουθενά. Ο Χατζηγιοβάνης. Τι Χατζηγιοβάνης. Τη μία τον βλέπεις έξω δεξιά. Την άλλη τον βλέπεις έξω αριστερά. Πού γίνονται αυτά τα πράγματα. Ρε. Αυτό το ελεύθερο μόνο μέση το έχει. Τύπης έξω δεξιά. Φύγε πήγαινε όπου θες. Mm-hmm. Όλοι οι άλλοι έχουν χώρους. Την Ντεμπελέ, τη Σουάρες, τι όλοι και έχουν θέσεις. Και παίζει τώρα ένα φλίαρο ποδόσφαιρο ο Παναθηναϊκός. Μέχρι σήμερα να παίζει γκολ δεν κάνεις. Που ναι. δεν είναι οι παίκτες του αυτοί, μεγαλώσανε. Δεν είναι οι παίκτες του αυτού, δηλαδή να στείνεται μετά η Λαμία πίσω. Και τι πήρες, δηλαδή πήρες, ήτανε μπάλα χτες και από τις δύο περιπτώσεις. Μα γενικά αυτό που ακούμε και βλέπουμε, όχι ναι, ναι, βλέπουμε, ναι. ότι το ποδόσφαιρο που παίζει στο πρώτο γύρο Παναθηναϊκός μετά τις γιορτές δεν το παίζει. Δηλαδή με ένα 5-3-2 που έβγαζε κόντρα επιθέσεις. Βγαίνανε 3-4 διαφορετικοί ποδοσφαιριστές μπροστά. Έτσι, σε ανοργάνωτες άμυνες. Ένα στυλ το οποίο έκανε μια συγκομιδή βαθμών και κάποιες νίκες μαζεμένες. Τρομερά. Ξαφνικά και, με άμυνα πράγμα, ωραία, και με άμυνα με ωραία. Με λίμπερο Κουλιμπαλί, ναι. με φοβερούς. Ναι. Κολομπέτσιους πράγματα και με παίκτες εδώ που δεν τρως τέτοια γκολ. Έπαιξε mm-hmm. το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν έχει κάνει νίκη μέσα στο 2019 ο Παναθηναϊκός. Και παίρνει. Και είναι ίδια ομάδα έτσι. Βέβαια και παίρνει τώρα και κάνει. Ένα πανάρχιο 4-4-2, ναι. ο Δόνης, ναι. του 300 π.Χ. Ναι. που βαρέθηκε όλη η Ευρώπη και ένα πανάρχιο 4-3-3, ωραίες θεμάς. Έχουμε λοιπόν τους τέσσερις και παίζουμε 4-3-3. Χωρίς κομπίνες, χωρίς διζής, χωρίς μπασίματα, έξι παίκτες. Ναι. Φτάσαμε, μεγαλώσαμε. Έξι τον ένα, έξι τον άλλο, έξι το... τον άλλον, τον Γκαμπέση, πώς έχει τους το λένε, μπουρτσούκιδες, κάτι ναι. τέτοιο, ανύπαρτη, τίποτα. Κατοχή, μπάλα, ναι. εδώ πάρτι, εδώ, εκεί πήγαμε, δώστε εδώ και κάτω. Δόνης κάνει βόλτες, κοιτάει, σαν προφέσορ και τίποτα δεν προσφέρει. Πού είναι τα μπασίματα. Το ποδόσφαιρο θέλει και μπασίματα. Ναι. Δηλαδή θέλει την κατοχή, πάρτι μπάλα, δεν μπορώ να παίζω πάρτι. Δεν μπορώ να πηγαίνω εδώ και μόλις πάω να με κλείσουνε δύο να την πετάω εδώ, αυτός εδώ, εδώ, σε αυτό να δω, πάνω του την πέσει ξανά σε αυτόν. Προβλέψιμο. Δηλαδή αν μπορούσα εγώ κινητό να στοπ, από μέσα να δίνω ποινές, ναι. τεχνικές ποινές, ναι, ναι, ναι. στοπ, τεχνική ποινή ο Παναθηναϊκός, αυτό και αυτό. Θα δεις μπάσιμα, θα μπεις μέσα. Ποιος παίκτης από παίκτες του Παναθηναϊκού Ρεδόνη χτύπησε το ποδαράκι του. Για κοίταξε τους όλοι, λάσπωσε κανένας. Γιατί παίζαν όλοι, τους άφηνε η Λαμία ναι. να παίζουν την κατοχή εδώ. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, εδώ πίσω, πίσω, εδώ πίσω. Εδώ άμα μπεις θα πας τούμπα, mm-hmm. θα λασπώσεις. Mm-hmm. Θα χτυπήσεις μακάρισμα. Και το ποδαράκι σου. Έγινε ελάχιστες φορές. Για να μπεις να κάνεις γκολ. Δεν υπήρχε τίποτα. Mm-hmm. Ο Μακέντα όπως μπήκε βγήκανε, ούτε λάσπη ούτε τίποτε.
ένα Βέγκο, πώς το λένε. Όχι Βέγκο, ο Βέγκο είναι ο Θανάσης. Ναι, μπράβο. Βέργος. Βέργος. Τι πέμπε, Βέργος. Πάνε σέντρεφορ, Βέργος τώρα. Παίζουν αυτά τα σέντρεφορ τώρα στον Παναθηναϊκό. Ναι. Και λοιπόν, παίζει που παίζει και είναι δεν πιάνεται. Κάνε δυο μπασίματα μέσα. Θα κάνεις, δεν θα κάνεις. Μπαίνει και ο Βέργος μέσα, πάρ' την μπάλα, πάρ' την εδώ, πάρ' την εκεί. Λοιπόν, ένα ποδόσφαιρο απαράδεκτο Παναθηναϊκός, ο άλλος τη δουλίτσα του, να πάω, λέει τώρα, έβγαλα τον Παναθηναϊκό έξω. Καθάρισε. Μα με μένα θα μιλήσεις κύριε Χάβο, ποιο Παναθηναϊκό, της δοκίμου κατηγορίας τον Παναθηναϊκό. Δεν έβγαλες κανένα Παναθηναϊκό με Δωμάζο Παπαμανώλη Λουκανίδηδες και όλους αυτούς τους παικταράδες, Αλούπι Κουρτζίδηδες, Αντρέου Καμάρα και ιστορίες και τέτοια. Δεν έβγαλες. Πού να βγάλεις, αλήθεια θα είχαν μπει αυτοί. 15 μπασίματα σου είχαν κάνει. Σε είχαν διαλύσει. Λοιπόν, έτσι παίζεις και τι έγινε. Παίζεις τώρα με τον Ολυμπιακό. Καληνύχτα. Πάμε να δούμε τρία λίγο. Τρία γκολ απάνω και τρία στο Καρασκάκι και έξι. Τελειώσαμε. Πάμε να δούμε τη φάση του γκολ του Παναθηναϊκού. Να δούμε λίγο αυτό, Κωστή, και σχολιάζεις αμέσως. Είναι το γκολ του Εμμανουελίδη του Πιτσιρικά στο τέλος. Πώς βγαίνει στην πλάτη ουσιαστικά, έτσι, δηλαδή... Ναι, ωραίο. Ναι. Ωραίο, του ήρθε πάρτο. Μία φορά μπήκε κάθετα, έτσι. Έτσι. Και βλέπεις τώρα τον παίκτη που φυλάει αυτόν. Της Λαμίας λες τώρα, Της Λαμίας, έχει αράξει, Γάμπο. Ναι. Τον βλέπεις κύριε Γάμπο. Μπράβο. Αυτή η εντολή είναι. Ο Πιτσιρικάς τον περνάει, τον βάζει πλάτη. Ου. Περνάει η μπάλα, είναι μόνος του. Και εκτελεί. Αυτόν θα του το δείξεις, θα του το δείξεις και θα του πεις πόσα θα πάρεις το μήνα. 15.000, άντε, επειδή είσαι και φουγκαράς, μη σε κόψω τώρα. Ναι, την επόμενη. Δεν επιτρέπεται τώρα. Ποινές, τι είναι αυτά. Αυτά τα δείχνει. Δεν τα κάνει ο Χάβος. Ο Χάβος κοιτάει κάθε απ' έξω. Παίρνω ένα ύφος ότι είναι προπονητάρες. Ναι. Λέει, να δεις τα χέρια εκεί, να δεις εδώ, να δεις περπάτημα. Βλέπουν έξω τι κάνει κανένας. Αρχίζει. Και παίζουν μέσα και είναι ορίστε. Της πλάκας, ορίστε. Της πλάκας. Δεν μπορούμε να δούμε ένα παιχνίδι. Εδώ σήμερα ξέρω εγώ, Arsenal, Manchester United. Εχθές δεν είχε τίποτα και να κάθεσαι να βλέπεις αυτό. Ναι. Αυτό παραπονήθηκε ο Νίκος. Πες μου Κώστα. Ο Δόνης. Ναι. Από τη στιγμή που πέταξε στα σκουπίδια το 5-3-2. Ναι, δεν το έχει πετάξει στα σκουπίδια, μισό το και να μην υπερβάλλουμε. Χθες το άλλαξε λίγο πριν κάνει τον γκολ. Ναι. Η αλλαγή που έκανε, το γύρισε 5-3-2 λίγο πριν κάνει τον γκολ. Αλλά ξεκινάει στα τελευταία μάτς. Ο Κώστας που είπε, δεν ξεκινάει το 5-3-2 το καλό, με τίποτα. Που είχε για ένα ολόκληρο γύρο. Εκεί έλεγε με αυτό πάει Κουλυμπάλι, εδώ δεν είναι τώρα να παίζει Κολοβέσιος Μαυρομάτης και τον Κουμπαλί να του λες τώρα γίνεις χάφι μπακ δεξί, για γέλιο. Αυτό θέλουμε. Αυτό, ναι. Ότι το είχε για ένα γύρο από την προετοιμασία συνέχεια και από τις γιορτές και μετά 3-4 μάτς το είχε αφήσει. Αυτό. Αυτό το που έκανε τότε, αυτό το κράτησε το Δόνι. Ναι. Έκανε ωραίο 5-3-2, 5-4-1, 20 αποτελέσματα τρομερά, νίκες, σοπαλίες, βαθμούς, όλα από εκεί. Άρχισε το βιολιαλί, είναι εξέλιξη το 4-4-2. Το παίζει και η κυρία Κατίνα στη γειτονιά. Άμα πας, θα σου πει 4-4-2, ξέρω. Είναι εξέλιξη, δηλαδή, το 4-2-3-1. Ή το 4-3-3. Ο Μπόμπεκ το έπαιξε με το Φοράκι εδώ και 50 χρόνια. Και έπαιξε μπάλα. Έπαιρνε τον έξω δεξιά, σέντρεφορ, έξω αριστερά. Τρία χαφ, κομπίνες, πώς θα μπεις, χωρίς αντιπάλους. Έβαζε τα μπακ. Φοράκι δεξιά, έβαζε δεξιά το Γκαϊτατζή, Παυλίδη, μετά ξέρω εγώ αριστερά. Έβαζε ωραία πράγματα. Τρία χαφ, τρεις κυνηγούς χωρίς στόπερ. Χωρίς αντιπάλους. Μετά έβαζε και τέσσερις αντιπάλους. Νίκο... Τα έπαιξε δηλαδή ο Μπόμπεκ αυτά. Ναι. Δεν τα έχουν δει βέβαια ναι. αυτοί. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα. Φοράκης με διευκόλυνε, φοβερός. Κάθε μέρα και ήταν και το πρώτο βιολί του Μπόμπεκ Φοράκης. Τα πρώτα. Να ρωτήσω κάτι. Και με βόθησε φοβερά. Και θέλω να σου πω, δεν πήγανε να δούνε. Πήγα έξω μετά να δω, τα παίζουν και έξω. Ο Χάπελ οργίασε σε αυτά. Ναι. Ο Βαϊσβάιλερ οργίασε σε αυτά.
Και ο Μπόμπεκ ήταν τότε που σε είχε παρατρύνει ότι ό,τι πήρες από μένα πήρες, τώρα πήγαινε έξω. Ακριβώς. Έτσι. Θα πας και έξω, μου λέει. Ναι. Θα δεις και άλλους τροπολιά. Γιατί σε είδε όμως ότι είσαι ένα καλός δέκτης. Έτσι. Μπράβο, για μπράβο, να επιστρέψουμε μπράβο, λίγο στο Παναθηναϊκό. Όταν ξεκίνησε ο Δόνης με αυτά τα νεαρά παιδιά, έτσι, στην αρχή της σεζόν και έκανε τις συνεχόμενες νίκες με αυτό το 5-3-2, και τώρα, ναι, και τώρα πλέον γυρνώντας με 4-4-2 και λοιπά, κόλλησε με την ίδια ομάδα. Εγώ καταλαβαίνω ότι επειδή είναι παίκτες οι οποίοι είναι νεαροί, αν εξαιρέσουμε 3-4 που είχε και πέρυσι, έτσι, βρήκε μια ταχύτητα, οπότε παίζοντας και με το χώρο ευνηδίασε τους αντιπάλους και έκανε και νίκες, έτσι. Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο σε βοηθάει να κάνεις σερή θετικά αποτελέσματα, όπως κάνει ο Ζουνίδης τώρα. Ωραίο. Όπως κάνει ο Ζουνίδης τώρα. Ναι. Έτσι. Ο Ζουνίδης το παίξε ωραία. Αυτό λέω. Όταν έφτασε όμως στο χείλος του γκρεμού. Ναι. Καταλήγω. Μήπως βιάστηκε ο Δόνης να το αλλάξει. Βέβαια και ο Ζουνίδης τώρα. Δεν είναι ωραίο πράγμα να ανταλλάζω να κάνω. Δηλαδή τι θα αλλάξει. Το 5-3-2 που το παίζεις ωραία. Δεν το έχει αλλάξει ακόμα. Άλλο λέω. Ναι. Που το συζητάει. Το ζητάει, δεν έχει αλλάξει. Ναι, μπορεί να το συμβεντζέ. Το 5-3-2, κοιτάξτε να δεις. Είναι το καλύτερο σύστημα να το πιάσεις. Ο Κόντε το έπαιζε στη Τζέλσι 3 χρόνια. Mm-hmm. Τώρα θα δεις στη Τζέλσι, θα έχουμε πλάκες. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, θέλω να σου πω, και πέτυχε, φοβερά. Το έπαιξε ο Αλέγκρι τα ίδια. Το γύρισε, αν δεν είχε το Ρονάλντο, δεν περπατάει. Ναι. Με το ζόρι να κάνει ένα γκολ και τα λοιπά. Ναι, και θέλω να σου πω ότι το 5-3-2, όταν το παίζεις, παίζει το ωραία, το παίξε ο Ζουνίδης, παίρνεις αποτελέσματα, καθιέρωσέ το. Mm-hmm. Τα άλλα έχουν γίνει. Ναι. Δεν είναι μόδα να γυρίσεις εκεί. Τι δύο μπροστά, αλλάζουν θέσεις, οπωσδήποτε βγάζεις τέσσερις, φυσέκι, ναι, χωρίς να κινδυνεύει η ομάδα σου. Mm-hmm. Δηλαδή όταν παίζεις 5-3-2, ναι, από τα τρία χαφ ο ένας θα φύγει. Ένας μπακ να φύγει. Ή ένας χαφ. Μένεις πίσω παραδείγματος χάρη από τη σέντρα μπροστά έξω. Mm-hmm, mm-hmm. Μένεις με 5, ναι, και δύο χαφ 7 στην αμήνα σου. Άρα, άμα Νίκο, σου βγουν. Άρα Νίκο, μου λες ότι αυτό είναι το σύστημα που εσύ τόσα χρόνια το έχεις δοκιμάσει και σου έχει δώσει μόνο νίκες και θα το εφάρμοζες σε όποια ομάδα και αν πήγαινες. Ναι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν του κόλλησε επειδή είχε μια ομάδα νεανική χωρίς τους μεγάλους μπαλαδόρους κλπ. Ναι. Η ΑΕΚ το ίδιο. Ας πούμε, αν πήγαινες στην Μπαρτσελόνα που έχει το Μέση, ναι, θα το έπαιζες 5-3-2. Αν πήγαινες στη Ρεάλ, δηλαδή σε ομάδες top επίπεδου. Κοίτα, εξαρτάται να σου δώσω να καταλάβεις. Δηλαδή, στη Ρεάλ Μαντρίτης είναι μάνα να το παίξεις. Με Ράμο, Βαράν και ποιον άλλο θα βρεις. Ναι. Τα μπακ σου έχεις να φεύγουν. Τρία χαφ, δύο κυνηγούς κοντά. Ανάλογα τώρα. Άμα... Άρα παίζεται παντού. Παντού. Είναι, είτε έχεις. Είναι το καλύτερο για μένα, είναι το πιο καλό ποδόσφαιρο τώρα. Mm-hmm. Αυτή την εποχή όσοι το παίζουν κρατάνε και πάνω πάνω. Δηλαδή σήμερα μπορεί να δεις με 4-4-2 ή 4-3-3 δύο ομάδες και έρθουν 3-3, Arsenal, Manchester United. Ναι. Καταλαβείς, ναι, εκείνον. Δεν πάνε για τίτλο, τους βλέπεις, σωστό, δεν πάνε. Σωστό, σωστό. Ενώ τους δίνει τροφή η Manchester City. Mm-hmm. Και το έχει κάνει μια. Η Λίβερπουλ παίζει ένα στάνταρ 4-3-3. Ναι. Το καλό, το σφιχτό, τρεις χαφ πάνω κάτω, το παίζει ωραία. Mm-hmm. Λέει, ο οποίος Κλοπ μου έφερε μια καινοτομία που την είδες πρώτος και μας την εξήγησες, την πίεση, έτσι. Έτσι, βέβαια. Που κοινός παρονομαστής, είτε είναι 4-3-3, είτε είναι 5-3-2, είναι ότι ο στόχος είναι να πιάσεις ανοργάνωτη. Έτσι. Την άμυνα. Είτε με την πίεση είτε με το χώρο. Μπράβο. Εκεί όμως ο Κλοπ κάνει καλή κίνηση. Δηλαδή όταν χάσουν την μπάλα τρεις προθυμένοι ή τέσσερις, ναι, αν πετάχνει την μπάλα εκεί κοντά πιέζουν. Οι ίδιοι. Να την ξαναπάρουν. Ναι. Οι ίδιοι. Ναι. Αν πάει στα χαφ, ναι, φουλάρουνε. Και αν στα χαφ γίνει μάχη και πάει στους κυνηγούς, ναι, γυρνάνε τα χαφ με τα τέσσερα μπακ πίσω της Λίβερπουλ και έρχονται κάτω από τη σέντρα. Για να μην ανοίγουν οι γραμμές. Μπράβο, οι τρεις κυνηγοί. Ναι. Και είναι έτοιμοι, αν πάρουν την μπάλα, επειδή ανεβαίνουν και άλλοι ψηλά, βρίσκουν χώρους,
να παίξουν την κόντρα επίθεση. Γιατί έχουν πάρει μέτρα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, άρα, Γιάννη, αυτό είναι καλό ποδόσφαιρο. Βέβαια. Πολύ καλό. Άρα, Γιάννη, ο Νίκος λέει εδώ ότι η Λίβερπουλ το κάνει με τους τρεις μπροστά. Αν ξεφύγει, πάει κοντά η τριάδα η άλλη. Αλλά σου λέει και το άλλο. Είναι οργανωμένοι πλέον. Δεν φεύγουν μπροστά όλοι. Οπότε συναντάει την τρίτη γραμμή και μας λέει ο Νίκος εδώ πολύ ωραία ότι χρησιμοποιεί και το pressing αλλά και το μεγάλο χώρο. Βέβαια. Εδώ ο Παναθηναϊκός, εδώ μας έκανε μάθημα ο Νίκος για τη Λίβερπουλ. Εγώ την είδα και στο βίντεο με το μάθημα, κάτσα ώρα μεγάλη να δω αυτό που με είπε ο Νίκος. Το είδα στην πράξη εγώ. Στο σκηνοθέτη του λέω έλα εδώ. Ένα μαύρο που έχουμε εδώ, λέει τι θες, ο Αλέφαντος μου είπε αυτό το πράγμα, η πίεση εδώ, και αν τη χάσει εδώ φεύγει στην κόντρα, να δω και το χώρο του λέω λίγο, τον τρέλανα το μαύρο, λέει θα με δώσεις λέει 20 ευρώ, σου δίνω λέω 30 ευρώ, επίσης, σου δίνω τα 30 ευρώ του μαύρου και με έκανε το αυτό για να μάθω πάνω στο μάθημα του Αλέφαντου να πούμε. Επίσης μας έχει πει και κάτι άλλο Νίκος, το 5-3-2, οι ακραίοι πρέπει να είναι back και όχι extreme. Μπράβο, και αν είναι δυνατόν να είναι και ψηλή. Δηλαδή τι θέλω να... να ψηλώνει η πεντάδα. Ναι, τι θέλω να πω. Στην ΑΕΚ ο Ζουνίδης τον μπακάκι τον βάζει τρίτο στόπερ. Δεν τον βάζει στην άκρη. Έτσι ώστε να έχει και ύψος αν χρειαστεί, Νίκο, σωστά. Αν χρειαστεί να μπει τελευταία. Μου φαίνεται ότι εδώ ο Μπακάκης κάνει μια δουλειά πειθαρχημένη και γρήγορη, ναι, που δεν μπορεί να την κάνει ο Γκάλο τόσο πειθαρχημένα στα στόπερ. Στα στόπερ. Στα στόπερ. Ναι. Έχει τον Γκριντίσκι και τον άλλον, τον Οικονόμου. Ναι, συνήθως. Ναι. Είναι καλή τριάδα αυτή. Mm-hmm. Ο Γκάλο δεν μπορεί να την κάνει, λέμε, εδώ στόπερ. Ναι. Ούτε ο... ούτε ο Χούλτ. Ο Χούλτ. Με τίποτε. Mm-hmm. Παγκάκης είναι πιο πειθαρχημένος για να είναι περίπου με τα σωματικά του προσόντα. Ναι. Περίπου. Ναι. Εδώ είναι ο Τσιγκρίσκι και ο Οικονόμου. Ο Γκάλο παίζουν ωραία εδώ με το, mm-hmm, με το Χούλ. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Μπράβο. Τώρα, εδώ είναι ο Άλεφ. Εντάξει. Αργός. Ναι, αλλά εντάξει εδώ λίγα μέτρα. Μπορεί να στην κάνει τη δουλειά με λίγα μέτρα. Γι' αυτό τον εβάζει εκεί. Ναι. Τώρα εδώ παλεύει πλέον με το Μαντάλο και τον Μπακασέτα. Και τον Μπακασέτα. Εδώ Νίκο ήθελα να σε ρωτήσω. Το Μάνταλο, εντάξει, σε δύσκολες περιπτώσεις με καλά χαφ, άμα είναι πλεμμένα, να τον κουράσουν, mm-hmm, τον καθαρίσουν. Mm-hmm. Και τον Μπακασέτα, ο οποίος είναι αργός, ένα πόντι έχει. Μπακασέτα ούτε για extreme κάνει, ούτε για δω. Για χαφ. Ναι. Με τίποτε. Εδώ. Αν δεν έχεις ένανε, δύο με την αργότητα, κανένα σούτ εδώ, σου κάνει τις κινήσεις εδώ να βγει, να έρθει μέχρι εδώ. Εδώ άμα βρεις χαφ, κινητικά γρήγορα και καλά, mm-hmm, τα μπακ, η τριάδα όλοι, στέκεσαι πολύ καλά. Να δούμε τον Σέρβο που πήρε τον καινούριο, γιατί έπαιξε σε εύκολο μάτσο με τον Κισαμικό, γιατί νομίζω ότι προορίζεται για εκεί. Ναι. Δηλαδή στην πορεία μπορεί, mm-hmm, να παίζει αντί του Μάνταλου, για να έχει ένα χαφ κανονικό δίπλα στον Άλεφ. Έτσι θέλει. Και να είναι ο Μάνταλος σε πιο ελεύθερο. Έτσι θέλει. Αυτό είναι πιο ωραίο απ' όλα. Ο Μάνταλος για μένα, ναι, για μένα ο Μάνταλος. Τώρα βέβαια έκανε άλλο εκείνη, συγγνώμη. Έβαλε το Μάνταλο δεύτερο επιθετικό. Το θυμένο με το Μόνς. Θα μπορούσε, αν θέλει να παίξουν και οι δύο, να βάζει τον Μπακασέτα εκεί, ας πούμε. Για ναι, να αλλά είχε... ξέρεις τι γίνεται. Μπακασέτα είναι αργός. Κοίτα, εγώ δεν ξέρω. Εγώ προσωπικά τον έδινα. Ναι. Φύγε, τέρμα. Mm-hmm. Βρες ομάδα, πουλήσου, φέρε γρήγορο παίχτη εκεί. Ναι. Και κρατήσει το Μάνταλο. Ούτε δεκάρι μπορεί να παίξει ο Μπακασέτα. Όταν έχει το Μάνταλο. Τον έχουν, τον περιμένουν, ένα ποδάρι. Ναι, ναι. Άμα βρει το ποδάρι, όποιον βάλει παίχτη αντίπαλο, ναι, ναι, θα του πει σε αυτόν τον παίχτη, ρε παιδάκι μου, με τρίπλα να σε περάσει στα 10 μέτρα, να σε αφήσει τα 4 πίσω, ούτε τον αιώνα τον άπατο. Mm-hmm. Έχει ένα αριστερό πόδι. Ναι. Αν του φυλάς το αριστερό, όταν πλησιάζει στην περιοχή, είναι άχρηστο. Mm-hmm. Εξτρέμ τίποτε και μέσα να μπει με το αριστερό πόδι, πρέπει να είσαι γρήγορος. Ναι. Καταλαβαίνεις. Θέλω όμως να δω την Άκη σε ένα πιο δύσκολο μάτς, γιατί το 5-3-2 στον Ζουνίδη δίνει την δυνατότητα να κρατάει πίσω και να κάνει και το κομμάτι του που λέμε με Μπακασέτα, Μάνταλο και Άλεφ στα χάφες. Ναι, δηλαδή ναι, να πω ότι το 5 πίσω
σου αφήνει και κάποια περιθώρια λίγο να αυτοσχεδιάσεις μπροστά που λέει ο λόγος. Ο πέντε πίσω στείνεται. Μπορεί, καλά, ναι. Έτσι. Εδώ όμως εγώ σαν προπονητής, άμα του βάλω έναν καλό παίχτη εδώ, μπακασέτα του λέω στα 100 μέτρα θα τον αφήσει 15 μέτρα πίσω. Άρα μπορεί να του κάνει και ανοιχτή τρίπλα. Ναι. Και κλειστή. Άρα σε άνοιξε. Και τον προλαβαίνει. Και να σου μπει μέσα, ό,τι να σου μπει, να τον πάρει ή να πηδείς. Αυτοί οι παίχτες οι οποίοι δεν έχουν ταχύτητα, ας είναι χαφ, είναι αργοί και παίζουν το ποδόσφαιρο να πασάρω να κάνω, σκόλασε, μην κοιτάς που πάνε οι άλλοι. Ναι. Φερρυπίν, ο Φορτούνης είναι ωραίο δεκάρι. Να παίζει τρεις και να είναι εξές, εδώ λέμε τώρα, ή 5-3-2, ό,τι θες, έτσι, τρεις. Τον βάζεις εδώ. Άμα έχει και τρεις πίσω και είναι έτσι, δεν μπορεί να παίξει δεύτερος κυνηγός με έναν κυνηγό να μείνει. Μα είναι καλή ομάδα, σου εξουδετερώσει. Κατάλαβε. Ναι. Φορτούνης είναι να έχει 5-3-2 και να παίξει σε μία από την τριάδα. Ούτε μεσαίος, ούτε αριστερός. Εδώ. Και να έχει δύο κυνηγούς, φωτιά που λέμε. Ναι. Να κάνουν τα γκολ. Θα φεύγει πιο πολύ αυτός τρίτος. Αυτοί δύο κρατάνε, ανεβαίνει και να αλλάξει. Ή αυτός ή αυτός να φύγει. Άρα και στη σέντρα να ανέβουν, όπου να ανέβουν, όπου να πάνε, όπου να πάνε. Και να φύγει έτσι και να έρθουν έτσι, εντάξει, και να μένεις με τρεις, δεν πας έτσι. Αν ανέβει αυτός εδώ, εσύ θα μείνεις εδώ. Θα μείνεις εδώ για να γίνεις τέταρτος. Άρα παίζουμε ένας, δύο, τρεις, τέσσερις και πάμε. Φτάνουν αυτοί. Να πιάσεις ό,τι θες πιάνεις. Ερώτηση. Μέσα. Ναι. Αυτός εδώ πρέπει αναγκαστικά όταν αυτός πάει εδώ να κλείσει μέσα, είτε πάει είτε δεν πάει. Άρα εγώ κύριε θα παίξω μπροστά με τρεις εναντίον τρεις. Βέβαια. Ναι. Το κατάλαβα. Γιατί περισσότεροι παίζουν με τέσσερις. Ναι. Ο ένας θα πάει ο μπακαρίς εδώ. Εγώ θα παίξω τέσσερι με τέσσερι. Αν αυτός περάσει, εγώ κάνω πρόβλημα. Ναι. Ας το κάνει δύο-τρεις φορές και γκολ θα σου κάνει ο Πρίγιοβιτς και θα στο κολλήσει ο Γιώργος ο Σιδέρης, ο Ιφαντής, ο Αναστόπουλος, ο... λέμε οι παίκτες αυτοί οι παιχταράδες. Άρα σε μια ίδια περίοδο Νίκο. Θα μου πεις, άλλο δεν είναι τώρα. Αυτοί οι παίκτες οι καλοί που είναι τώρα στον Ολυμπιακό θα σου κάνει γκολ ο Γκερέρο. Άρα σε αυτό όταν θα προωθηθεί ο ένας ακραίος μπακ. Μπράβο. Έτσι. Ο αντίπαλος ναι. πρέπει να κλείσει προς τα μέσα. Αυτός οπωσδήποτε. Ωραία. Ναι. Όμως ναι. μένει κενό για τον άλλον μας μπακ. Μας λες ότι που δεν είδαν ανεβαίνει ο δικός μας από εδώ. Αυτό ναι. να δω. Ναι. Επειδή θα δημιουργηθεί κενό από εκεί λέω. Δεν μπαίνει. Εδώ. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει. Α, δεν σε ενδιαφέρει να, ανέβει, να πάρει κάποια μέτρα. Άμα πάρει. Και τι να τα πάρει. Για ποιο λόγο. Όχι. Στην επίθεση είμαστε. Αν ανοιχτό, εδώ θα έρθει. Άρα σου φτάνουν οι τρεις. Βέβαια, άμα ανέβαινε εδώ. Γιάννη, άμα ανεβαίνω εδώ. Και ανέβω εδώ, και ανέβω εδώ, τι να πάει να κάνει εδώ. Θέλει να ρίξει μια ματιά στην ευθεία, αν τον περάσει. Εδώ έχω τρεις με τρεις. Ναι, σου φτάνουν. Ποιος θα πάρει την κεφαλιά, τι θα κάνει, κάνει και ένα έτσι να φύγει. Αλλά ως επί το πλήσον, μένεις για μένα εδώ. Γιατί εγώ σου λέω εκείνη την ώρα, πάει να τον περάσει αυτός και του παίρνει την μπάλα. Δεν μπορεί να είσαι. Ναι, πως, ωραία. Είσαι εδώ. Ένας. Δύο, τρεις, τέσσερα. Ανά πάσα στιγμή για να κάνεις την κάλυψη. Ερώτηση άλλη. Θα κοιτάς την κάλυψη. Ναι. Έχεις το Φορτούνι. Ναι. Ωραία. Για να αξιοποιηθεί καλύτερα ο Φορτούνης, παίζεις 5-3-2 και έχεις τον Φορτούνι στο δεκάρι. Το χαφ. Ναι, με δύο χαφ πίσω. Μπράβο. Ή παίζεις με τέσσερις για να έχεις τρεις χαφ πίσω από το Φορτούνι. Εντάξει, τώρα κοίταξε να δεις. Ή ανάλογα το μάτς. Εδώ είναι ανάλογα το παιχνίδι. Μπορεί. Δηλαδή ο Φορτούνης για μας και με τρεις να είμαι πίσω, έτσι. 5-3-2 να είμαστε έτσι. Έτσι. Να τη. 5-3-2 με το Φορτούνη πίσω, έτσι θα το παίξεις. Καταλάβες. Ναι. Έτσι θα το παίξεις. Έχει δύο χαφ. Εδώ είναι ο Φορτούνης, έχει δύο κυνηγούς. Στους δύο κυνηγούς ναι. πιστεύεις ότι θα κάνουν. Θα κάνουν ναι, ναι. Καλές δουλειές και τους δίνεις την πληροφορία είτε φύγεις από εδώ είτε φύγεις από εκεί είτε έρθουν έτσι να κάνουν την αλλαγή
ο Φορτούνης είτε πάει εδώ είτε πάει εδώ, όπου θέλει πάει. Mm-hmm. Αυτός αν έχει ανέβει και είναι έτσι, αυτοί μένουμε εδώ. Έτσι, τους βλέπεις τώρα πώς είναι. Εδώ είναι 3 και 3, 6. Και αν βάλουμε και κυνηγό, ό,τι θέλεις να βάλεις πίσω και τους υπόλοιπους εδώ χαφ, έτσι. Mm-hmm. Πιάνεσαι, αμήνεσαι ωραία. Ναι. Γίνεται αυτός εδώ και έρχονται και αυτοί εδώ. Μπορείς να αντιμετωπίσεις μια κόντρα γερή και της Λίβερπουλ ακόμα με 4 και 2, 6. Το ρώτησα αυτό. 4 και 2, 6. Το ρώτησα αυτό στην παρατήρηση που είχες κάνει ότι ο Φορτούνης δεν πρέπει να γυρνάει πολλά μέτρα πίσω για να παίρνει και να κουβαλάει την μπάλα. Ποιος? Ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης. Είχες πει ότι δεν πρέπει. Ναι, ο Φορτούνης. Να γυρνάει πίσω για να κουβαλάει την μπάλα. Όχι, ο Φορτούνης. Αυτό το κάνει από μόνος του. Ναι, αυτό το κάνει από μόνος του, δεν αφορά το σύστημα. Αυτό είναι εδώ. Εντάξει. Φορτούνης είναι εδώ. Τα μπακ μου είναι εδώ. Έρχομαι εδώ, έρχομαι εδώ, έρχομαι εδώ, έρχομαι εδώ, έρχομαι εδώ, έρχομαι εδώ, έρχομαι εδώ. Αυτοί δεν θα ανέβουν απάνω. Ανεβαίνουν. Ανεβαίνουν, ανεβαίνουν. Μακάρι να κάθονται πίσω, δεν κάθονται. Θα πάει. Αυτός όπου θέλει ας πάει και εδώ. Εάν τον κυνηγήσει ο Φορτούνης. Φορτούνης θα μπει εδώ. Θα έχεις αυτούς τους δύο. Μακάρι να κατεβαίνουν έτσι και να μένουν 3-2. Mm-hmm. 3-2 είναι μεγάλη δουλειά. Βέβαια. Γιατί αν φύγει αυτός εδώ, αυτός εδώ και μπει ο Φορτούνης εδώ, μένω 3-3. Εκεί θα παίξει η ανωτερότητα. Ναι. Ο Καρατζαφέρης είναι πιο καλύτερος από τον άλλον. Τον τρίπλαρες, 1-2-3. Δεν σηκώνει να παίζει ο άλλος 3-3. Θα μπουν στα δίτια. Ναι. Οι καλύτεροι θα μπουν. Ναι. Σωστό. Αυτό θέλω να σου πω. Ωραία. Όλα τα έχεις προνοήσει. Τα έχεις φτιάξει. Ωραίες οι ερωτήσεις σου. Ωραία είναι αυτά. Αυτά παίζονται. Αυτά φτιάχνονται. Και εγώ που τα λέω, πήγα και συνάντησα σούπερ παιχταράδες. Έπαιζα με Ολυμπιακό Ξαριστά Τζότζεβιτς. Mm-hmm. Σεντρεφόρο Αναστόπουλος. Έξω δεξιά Γιαννακόπουλος. Τζόρτζεβιτς με Τζόρτζεβιτς Γιαννακόπουλο, ναι. Γιαννακόπουλος. Χαφ μετά ιστορίες. 3-1. Τζόρτζεβιτς Γιαννακόπουλος, το ένα δίδυμο και το άλλο δίδυμο Μητρόπουλος Αναστόπουλος. Ναι, ναι, Μητρόπουλος Αναστόπουλος. Λοιπόν. Μετά έρχεται ο Γκμόχ με την ΑΕΚ. Μαδάρες. 3-0. Έρχεται ο Ολυμπιακός με το... Η σεζόν το 86 με τα 3 γκολ σε κάθε ομάδα. Έρχεται ο Γκόρσκι με τον Μπάρκετ. Με Χαραλαμπίδες, με παιχταράδες. Mm-hmm. Με Καμάρες, με Αντρέου, με όλο τον κόσμο. Σαραβάκο. Καλό στην Τριάρα. Ναι. 9 γκολ φάγανε. Λοιπόν, κάτσε. Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Παντού όπου πήγαινα. Και πήγα εγώ στα Γιάννα και είχαν Κοντογιωργάκη, Γκλασμάνι, Αλβαρέζ, όλους αυτούς. Ο Κούλογλου που γράφει κάτι αντίστοιχο. Και ήταν 3 χρόνια στη Β' Εθνική. Ναι. Παραπάνω. Παραπάνω. Ήρθανε κάτω στον Όφη, στο ρουφ του σκέρισα. Μόλις με πήρανε πήγα πάνω. Την άλλη χρονιά, ε. 15 βαθμούς πίσω όλοι. Ε, βέβαια. Μετά πρώτη, πρώτα από τον πρώτη υπάρχει εκεί ομάδα. 4 χρόνια ο Πυρικός έξω. Μα μου. 15 βαθμούς μέσα. Μελάκι, Παπαϊωάννη. Κάτσε. Πάω στην Καλαμαριά, πάλι και εκεί τους λέω. Πάει, πέταγα και εκεί. Ο Άιμνος τα ξέρει, ο Κώστας τα ξέρει, τα ακούει. Λόγαντα δίπλα. Δόξα, δηλαδή, δράμα. Δόξα δράμας. Το στήμα, το σπούδαζα. Με μάθε φοβερά πράγματα ο Μπόμπεκ. Θεός χωρέστονε, ναι, θεός χωρέστονε. Με ένα φοράκι που ήταν δίπλα από πάνω, το αυτά μας είπε, αυτά έκανε. Να πάει 100 ετών ο Φοράκης, καλό παιδί, εκπομπή, Μπόμπεκ. Τα έκανε τέλεια, να ξέρεις, η τακτική του Μπόμπεκ και ο Κλοπ στο 4-3-3 δεν το κάνει έτσι. Δεν το κάνει τόσο πολύ, τόσα χρόνια μετά. Έκανε φοβερά, ναι. Έπιασε το τέλειο. Πήγα εγώ και στο Βαϊσβάιλερ να δω τίποτε το... Κοντά ο Βαϊσβάλιος, σχεδόν το τέλειο, αλλά πιο τέλειο ο Μπόμπεκ. Με Γκλάντμπαχ, ε. Ναι, ήταν ασύλληπτος γιατί... Κολονία. Έτσι, για να πούμε στον κόσμο, έτσι να ναι, το και κολονία αργότερα έκανε και Γκλάντμπαχ. Τους Γκλάντμπαχ, ναι, και κολονία. Γκλάντμπαχ, ναι, στην αυτή, ναι, στην κολονία. Ναι, κολονία με. Ο Νίκος στην κολονία είχε πάει. Ο Μπόμπεκ, όταν έπαιζε τώρα, θα σου πω Κώστα, όταν έπαιζε το 4-3-3, έπαιρνε τους τρεις κυνηγούς έτσι.
και τα τρία χαφ στο μισό γήπεδο και του λέγε θα σφυρίξω ή θα πω Τζόρτζεβιτς μέσα δεξιά, μπατ λέμε, ναι, Βασιλείου, ναι. Με Φοράκης μέσα δεξιά. Όταν λέει μέσα δεξιά, αυτός δεν πάει εδώ ο Συνέλης ή ο Ιβάντης, πήγαινε εδώ. Πατ, έξω δεξιά ο Χαφ. Απάνω αυτός, απάνω αυτός. Εντάξει, ναι. Πίσω, 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 πίσω. Τον αριστερό τώρα. Έξω δεξιά, ο έξω δεξιά σέντρεπορ. Ο Συνέλης είχε ακούσει ένα, δύο, έφευγε. Ναι. Τρία, πάμε. Βλέπεις τι γινόταν, ωραίο. Γινόταν εδώ μετά πάλι. Έτσι, το 4-3-3, στο μισό γήπεδο. Ο χάφο δεξί σεντρεφόρο. Μπαμ, δεν πήγαινε εδώ ο Συντέρης. Ναι. Πήγαινε εδώ. Μπαμ, χάφ δεξίς, πάμε. Αυτός κάλυπτε το χώρο του από πίσω και αυτός κοντά. Δεν κάθονται έτσι. Ναι. Ώρες ολόκληρες, ντοστ, μια ώρα έτσι. Ουσιαστικά δηλαδή η κίνηση γινόταν από τρεις. Βέβαια. Ο ένας που πήγαινε στη θέση που του λέγε, ο σέντερφορ που άνοιγε το χώρο και ο χαφ που κάλυπτε. Μπράβο. Τον πρώτο που κάνει την κίνηση. Έτσι. Μετά σε πήγαινε από αριστερά. Ναι. Μέσα δεξιά ο σέντερφορ. Ο χαφ σέντερφορ. Αυτός εδώ, όχι έτσι. Ναι. Εδώ. Πάμε, πάμε. Ο σέντερφορ μέσα δεξιά. Ο έξω αριστερά σέντρεφορ, αυτός εδώ, αυτός εδώ, αυτός εδώ. Πάμε. Ναι. Λοιπόν, τα μαθαίνανε σε κινήσεις όλες αυτές. Και μετά βάζε μπάλα, Μετά βάζε αντίπαλο. Το βράδυ μπάλα, είχε και το απόγευμα. Πες μου τους κάτι. Τους μάθαινε όλες τις κινήσεις. Στον αγώνα. Αυτό γινόταν. Μετά του λέγε Φερρυππίν, συναντάει, παίχτη εδώ. Μα ανοιγόταν αυτός εδώ. Ναι. Του δίνε την μπάλα και πήγαινε πάνω του. Αυτός γρήγορα μέσα, απ' έξω αυτός, συναντάγανε τον μπάκο εδώ, πάρτινε, μπήκαμε, φύγαμε. Ένας, δύο, τρεις, με πάντα τέτοια. Την μπάλα σαν δείχνει. Βέβαια μου, τέτοια πράγματα. Τι να σου και πω. Και ένας αλέφατος με ένα μπλοκάκι. Κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Και μπλοκάκι γεμάτα, θησαυρός. Έβαζε μέσα, θυμάμαι, το ξεχνάω. Με έβαζε μέσα συγχωρεμένος ο Κτενάς. Και πήγαν στο Φοράκι. Ναι. Ήταν το ταλέντο του τότε. Ναι. Πρώτη ομάδα. Τι σας λέω, Μπόμπεκ, μέσα στη θεωρία όταν αρχίζει το παιχνίδι. Εσύ θα παίξεις εδώ, εσύ το άλλο. Τώρα που κάνετε προπόνηση, μέσα στα μέσα, παιδιά μου. Ναι. Σορκίζουμε μέσα και περίμενα το Φοράκι, δώστα. Έφευγα, αρχίναγε το προπόνηση το πρωί 9 η ώρα. Έφευγα στις 2 από κάτω. Είχε μόνο πρωί. Βέβαια, όλα. Τον ηλεκτρικό απάνω. Πάνω, έφυγες. Δηλαδή για αγώνες. Βέβαια. Έτσι. Του Μπόμπεκ ήταν. Μετά πάω στο Βαϊσβάλερ. Αμάν, τι γίνεται, λέω. Κοίτα τον. Πιο τέλεια ο Μπόμπεκ. Ναι. Πιο. Ναι. Αλλά ο Βαϊσβάλερ, άντε. Τον έφτανε εκεί. Νικό. Θυμάμαι μετά τον. Κάτι σέντρεφόρ. Στην Κολονία δεν είχε τον κοντό, τον Λιντμπάρσκι. Μπράβο. Λοιπόν, ήταν η Κολονία. Είχε τα τσέχο συνθέσεις γραμμένα, τα έχω πει όλα. Και το Νέτσελ στην Γκλάντμπαχ. Και λοιπόν, κάτσα εκεί 2 μήνες. Πήγα για 1 μήνα, κάτσα 2-2,5 μήνες. Έδειχνε έτσι τον Μπόμπεκ. Ωραία λέω και αυτός, βάλε. Κάτσα μπακ λοιπόν. Να φεύγουν, έτσι θα βάζε. Έβαζε τα μπακ εδώ να φεύγουν, χωρίς αντιπάλους. Και ο Μπόμπεκ μετά τα μπακ, μετά άμα βάζεις και αυτούς εδώ, τα άλλα πιο εύκολα. Για Γεια ρωτά Κώστα. Αυτοί είχαν κίνηση. Άλλοι προπονητές πηγαίνανε να δούνε, Έλληνες. Ούτε ένας. Εκείνη την εποχή λέει. Εκείνη την εποχή. Ούτε ένας. Δηλαδή. Τίποτε. Δηλαδή ήμουν όλοι. Μόνος μου ήμουν. Δεν θυμάμαι δηλαδή, κανέναν. Εσύ βγήκε. Θυμάμαι αν ήρθε κανέναν μια μέρα. Ο Λάκης, ο Πετρόπουλος ήταν βοηθός του Μπόμπεκ. Άρα ο Πετρόπουλος πήρε του Μπόμπεκ. Τα έδειξε στον Παναθηναϊκό. Τα είχε μέσα στα πόδια του όμως. Ήταν βοηθός του. Ναι, τα έδειξε όλα. Μετά συνέχισε. Ανέβαινα εγώ και στο Λυκαβητό να δω τον Μπόμπεκ. Και δεν άφηνε μέσα με τίποτε. Και ανέβαινα στο Λυκαβητό. Αλλά έβλεπα το μισό. Το μισό ναι. Αν δεν έκανε προς την πλευρά του Δήμου και έκανε προς το Λυκαβητό, δεν έβλεπα τίποτα.
Κατάλαβε. Άκου τι τράμα. Λοιπόν, άκου τι τράμα. Πάμε να δούμε κάτι άλλο μαζί. Τους τρεις υποψήφιους για θέση του τερματοφύλακα, αφού μιλάμε για τον Ολυμπιακό. Γιατί όσο δεν τα βρίσκει με τον Γιαννιώτη ο Ολυμπιακός. Τώρα πάρει τέρμα. Έχει ή τον Αντώνιο, τον συγγνώμη, Άντζελο τον Αρούμα, ο οποίος είχε περάσει και από την Τρίπολη. Αντώνιο, σωστά. Ο μεγάλος αδερφός του Ναρούμα που παίζει στην Μίλαν. Είναι ο Γιακούποβιτς που είχε περάσει. Ο μεγάλος παίζει στη Μίλαν. Ο μικρός είναι ο βασικός. Α, που δεν τον στη Μίλαν. Το μικρό. Α, γι' αυτό νόμιζα. Όχι, αυτός είναι. Ο Γιακούποβιτς που τον έχουμε δει στον Ολυμπιακό Βόλου κάποια χρόνια πριν, καλή καριέρα και στην Λέστερ, και ο Λοντίγκιν που παίζει στην Ρωσία και ήταν στην Ξάνθη παλιά. Λοιπόν, καλώς από τους τρεις. Καλώς. Έχει, νομίζω τότε που είχε γίνει και η φασαρία που δεν είχε εκκληθεί στην Εθνική Ελλάδος. Είχε κληθεί, δεν είχε παίξει. Έναν από τους τρεις. Για αναπληρωματικό του ΣΑ στην παρούσα φάση. Αλλά πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε δει τερματοφύλακες που έρχονται για τον πάγκο να καθιερώνονται. Μάλιστα. Τώρα να δούμε εκεί τι θα γίνει. Κώστα, έχεις κάποια έτσι. Μ' αρέσει εμένα ο Λοντίκη, μ' αρέσει πολύ. Mm-hmm. Ναι. Ο Ρώσος. Εδώ εμείς βλέπουμε. Τι βλέπουμε, βλέπουμε τον Ντοναρούμα, βλέπουμε. Ντοναρούμα είναι και λίγο λαθέρ. Κοίταξε, το θέμα τώρα είναι ότι με μου κάνει εντύπωση πως όποιος και από τους τρεις έρθει, έρχεται γνώση ότι θα ξεκινάει δεύτερο. Θα μου πεις είναι και σχετικά αυτά, έτσι. Γιατί και τον ΣΑ το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός θα πρέπει να τον αγοράσει, παίζει ιδανικός. Που του έχει βγει και στο ξεκίνημα έπαιζε ο Γιαννιώτης. Δηλαδή ο θέμα... Γιαννιώτης τώρα, να πούμε την αλήθεια. Ο Γιακούποβιτς. Ναι, ο Γιαννιώτης δεν είναι μεγάλος goalkeeper για τον Ολυμπιακό. Την τρέλα πούμε. Δηλαδή, εγώ έχω δει λεπτομέρειες και αδυναμίες. Mm-hmm. Σε εξόδους, σε λαβές. Δεν ήταν, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακό, εγώ έχω δει και Λεσίδη, Σαργκάνη, έχω δει μεγάλους τερματοφύλακες, πρόλαβα. Ναι, ναι. Δεν είναι ο Γιαννιώτης για επίπεδο, έτσι πιστεύω εγώ. Δηλαδή, στον ΠΑΟΚ ναι, δεν θα βλέπε δεκάδα με τον Πασχαλάκη ούτε μία σε εκατομμύριο. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε καλό τερματοφύλακα. Και εδώ αντίστοιχα, βλέπουμε το Λεσίδη. Εγώ σαν αντίπαλος με τον Γιαννιώτη, καλύτερα να έχει τον Γιαννιώτη, σου λέει. Δεν είναι τίποτα το σπουδαίο. Εντάξει, το λέω γιατί ο ΣΑ έχει κάνει καλά παιχνίδια, αλλά αν πάρουμε τον ΠΑΟΚ που είναι ο πρωτοπόρος και το φοβορεί για το πρωτάθλημα, έχει έναν, τον goalkeeper που ανανέωσε τώρα κάτω από τα πόδια, τον Πασχαλάκη, σωστά, και μέχρι πρώτον σε έναν Πρίγιοβιτς που έκανε τα γκολ. Δηλαδή θέλω να καταλήξω, Νίκο, ότι ο τερματοφύλακας και ο center for είναι βασικοί άξονες για να πεις ότι πάω να χτυπήσω πρωτάθλημα, έτσι. Πάντα. Τώρα θα ανανεώσει το Βαρέλα. Ναι. Ακούγεται, ναι. Θα πάει τα δώσει. Και καλά θα κάνει, γιατί Γιάννη, Κρέσπο, Βαρέλα, Πασχαλάκης κρατήσανε τον ΠΑΟΚ σε πολλά παιχνίδια. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή την μπάλα που έπαιξε ο ΠΑΟΚ σε ορισμένα παιχνίδια. Δεν έπαιξε. Ούτε χαφ κράτησαν, ούτε τίποτα. Πέσα πάνω στα στόμπερ και στο τερματοφύλακα. Κάνανε δηλαδή, δώσαν βαθμούς πολλούς. Καλά κάνει και θα δώσει παραπάνω, να βγάλει, δεν είναι, πήρε 10 εκατομμύρια. Εντάξει, πήρε 2 από το Ροντρίγκες 12. Εντάξει, δεν έχει να πεις ότι θα δώσει 2. Ωραία, άρα παραπάνω. Μέχρι στιγμής ανανέωσε ο Πασχαλάκης, πουλήθηκε ο Πρίγιοβιτς, ανανέωσε ο Μπίσεσβαρ. Επί του πιεστηρίου μαθαίνουν τώρα τα βρήκε με τον Ελκαντουρί, αφού ο Λουτσέσκου είπε ότι θέλω να μείνει. Λίγα πράγματα θέλει, έχει δείξει. Το θέλει πολύ. Ναι. Δεν ξέρω γιατί. Το βάζω, λέει, και θα τελευταία. Η είδηση της τελευταίας στιγμής είναι ότι ενώ ο Φερόν αποσπάει στην Πάρμα, τελικά τα συμφώνησε με τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι, γιατί δεν δίνει η Πάρμα στον ΠΑΟΚ, δεν δίνει αυτά που... Mm-hmm. Οπότε τώρα. Ο Λουτσέσκο τον κράτησε, Γιάννη. Ναι. Πάμε λίγο στην... Δεν τραβάει, Γιάννη, και ο Πέλκας πολύ. Ναι. Κακά τα ψέματα. Δεν τραβάει ο Πέλκας φέτος. Δεν έχει καλή χρονιά ο Πέλκας. Όλη η δουλειά την έκανε ο ψηλός.
Ο Πρίγιοβιτς. Ο Πέλκας φέτος είναι πεσμένος, πολύ πεσμένος είναι. Για δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στην ΑΕΚ. Είπαμε ότι στο εύκολο μάτς με τον Κυσαμικό στο κύπελο, ωστόσο ο Ζουνίδης κράτησε το 5-3-2. Και θυμάμαι, Νίκο, που μου λες ότι ανεξάρτητα αν παίζεις φιλικό κύπελο ή πρωτάθλημα, το σύστημά σου δεν πρέπει να το αλλάζεις και πρέπει να το κρατάς. Άρα, να δούμε λίγο πώς παρένταξε την ομάδα του κόντρα στον Κυσαμικό σε αυτό το εύκολο 5-0, με την ίδια διάταξη, με κάποιες αλλαγές προσώπων όπως είναι φυσικό. Και μετά, εδώ είναι με Οικονόμου, Τσιγκρίσκη, Σβάρνα, τον Πιτσιρικά, Μπακάκι Γκάλο, Άλεφ Μάνταλο, Κρίστισιτ στη μεταγραφή, Μπογιέ Πόνσε. Ωραίο αυτό. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι πιο καλό. Κρίστισιτ. Ναι. Καλό, άμα είναι καλό. Το μακάρι, ναι, ναι. Καλό Χαφ, Άλεφ και Μάνταλο είναι ότι πρέπει. Ναι. Ο Κρίστισιτ θα βοηθήσει τον Άλεφ. Ο Μάνταλο δεκάρι. Απλά όπω το βλέπω, Νίκο, μπερδεύομαι γιατί βλέπω μόνο τον Άλεφ. Εσύ εννοεί να παίζει ο Άλεφ. Να παίζει ο Κρίστισιτς δίπλα στον Άλεφ. Δίπλα στον Άλεφ. Ναι, δίπλα στον Άλεφ. Βέβαια, δύο κόφτες. Και ο Μάνταλος και ο Μάνταλος δεκάρι. Και ο Μάνταλος θα παίζει πίσω από Μπογιέ Πόνσε. Ο Κρίστισιτς μπορεί να βγει και μια φορά και δεύτερο σεντρεφόρ. Ναι. Μετά ο Γκάλο κάνει τα κατεβάσματα. Τα κάνει. Ο Κρίστισιτς ή να τον καλύψει ή θα βγει ο Οικονόμου εκεί και έχει Τσιγκρίσκη, Σβάρνα και θα έρθει και ο Μπακάκης. Ναι. Έχει δεσίματα καλά. Αυτή η τακτική. Ναι, αυτό το έκανε για να ξεκουράσει λίγο το Χουλτ. Δηλαδή, επειδή ο Μπακάκης μπορεί και αριστερά, έτσι, τον έβαλε και αριστερά για να ξεκουράσει λίγο το Χουλτ. Αλλά συνήθως θα παίζει ο Μπακάκης ως τρίτο στόπερ. Ωραίο. Για να έχει Χουλτ αριστερά. Και Γκάλο στα δύο. Στα δύο μπροστά από ο Γκάλο στο στοιχείο του. Ναι. Αβγαίνει ο Μάνταλο τρίτο. Εκείνη. Επίσης. Δύο χαφ να κόβουν κερά. Ναι. Δηλαδή, μπορεί να του. Αν βγει ο Κρίστισιτς, να τους βοηθήσει. Αν βγει ο Κρίστισιτς, σαν οχτάρι, δηλαδή να πατήσει και περιοχή. Μπράβο. Αλλά ουσιαστικά να ελευθερώνει το Μάνταλο. Και να είναι γρήγορος, να μαρκάρει, να τρέχει. Να είναι, δηλαδή να είναι ζωηρός. Φαίνεται ο Χαφ. Ναι. Ο οποίος την πρώτη δουλειά που βλέπω, εγώ Φερρυππίν, θα δω τον Κρίστισιτς. Βλέπω το σώμα του Άνταλου. Βλέπω την ταχύτητά του. Ναι. Μετά βλέπω όλα τα άλλα. Αν πάρει τέχνη. Και δεν έχεις ταχύτητα, κολώνεις. Κατσουφιάζω, μπλέκω. Ναι. Να μπλέξεις. Εγώ δηλαδή σαν προπονητής, σου δώσω να καταλάβεις, όταν έβλεπα ο αντίπαλος και είχε αργούς χαφ, καλύτερη μου θα χτυπήσω, λέω. Έβρισκα τον Κοφίδη, τον Παπαϊωάννου, τον χτύπα. Χατσιπαναγκής, τα δεν πιάνω. Ναι. Άμα δω χαφ καλά, σιδερένια και τέτοια, να έχεις υπόψη ότι υποφέρει. Δηλαδή βλέπεις η Λίβερπουλ που είναι καλά γιατί έχει σιδερένια χαφ. Σωστό. Που έχουν και αντοχή. Αυτό είναι. Όταν εννοώ σιδερένια. Ταχύτητα και αντοχή. Έχεις ταχύτητα, αντοχή, πάθος. Την τεχνική ας μην έχει 10 με τόνο. Ας έχει 8, 7,5. Στη Λίβερπουλ όμως όλα τα γκολ τα κάνει τριπλέτα. Για την τεχνική που λες το λέω έτσι. Ναι. Δεν βρίσκει από τα χαφ της γκολ εύκολα. Νομίζω ότι το χρειάζεσαι. Μα τα κάνουν όλη τη δουλειά, Γιάννη. Όλη τη δουλειά να κρατάνε δυναμικά την ομάδα. Θα για να γίνεται αυτό το πράγμα. Θα βγουν, θα δώσει πάσες. Μπορεί να πεταχτεί όποιον έχει. Μίλνερ έχει. Το Μίλνερ, μπράβο, έχει καλά πόδια να κάνει. Ναι. Και θα κάνουν τα γκολ, οι κυνηγοί. Ναι. Δηλαδή, βλέπει, παίζει, ξέρω εγώ, ο Λακαζέτ. Ναι. Παίζει ο Μπαμεγιάνκ. Ο Μπαμεγιάνκ. Παίζουν, αυτοί θα κολλήσουν. Ναι, σωστό. Κάτι άλλο. Μας λες για τον Κρίστισιτς ότι το πρώτο είναι να έχει αντοχή και να έχει και ταχύτητα και να σου πατήσει και 2-3 φορές περιοχή, έτσι. Άρα το πρώτο που ζητάς είναι αυτό. Υπάρχει και η περίπτωση του Χαφ, ο οποίος τα έχει αυτά, αλλά είναι άτεχνος, ρε παιδί μου. Αυτός ο Χαφ θα είναι μόνο εξάρι. Καλύτερα να πάει στον άλλο. Να είναι άτεχνος, ναι, παρά να είναι τεχνίτης και αργός. Και να είναι αργός. Δεν τον συμμαζεύεις τον αργό με τίποτα. Ναι. Άμα είναι άτεχνος, ναι, τον πας πιο πίσω όμως. Τον φτιάχνεις στο εφτάρι και του λέω τώρα ο Γιάννης επικίνδυνος, δώσ' του δύο στους αστραγάλους, παίρνω και το μάτς. Με τον άλλον δεν γίνεται με τους αργούς. Ναι. Κανένα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν βγήκε με αργούς και πήρε πρωταθλήματα. Ο Άγιαξ όλος ήταν σύμφωνες όλοι. Η Μπάγερ, άμα τη δεις τώρα, γρήγορη. Ναι.
Ωστόσο τον Καντέ, ας πούμε, θα τον έβαζε σε εξάρι, όχι όπως τον βάζει ο άλλος εκεί μπροστά και τα χάνει. Τον έβαζε τώρα μπροστά, του έκανε και γκολ ο προπονητής. Ποιος τη χάρη. Τον βάζει, δηλαδή όταν έχεις δύο χαφ, παραδείγματος χάρη, και εγώ το Φορτούνι, θα είναι ο Καντέ ο ένας και ο άλλο. Ναι. Μηχανές αυτά εδώ. Mm-hmm. Μακάρι να βρω δύο Καντέ. Ναι. Του δίνει αέρα για του Φορτούνι να γίνεται τέταρτος. Και άμα δεν προλάβει, λέμε, να γυρίσει και πίσω, έτσι, όταν έχεις τους τέσσερις πίσω, εντάξει, έχεις τέσσερις και δύο, έξι, θα έρθει εδώ και εδώ. Αλλά άμα πάρουν την μπάλα, τέσσερι και δύο, έξι, άμα μαρκάρεις καλά, τι νομίζεις πώς θα σου κατεβούν οι άλλοι, αντέξει, εφτά, ένας παραπάνω, θες οχτώ, ναι, αλλά οχτώ και μείνεις έτσι, θα σου πάρω τα σόβρακα ναι. Εγώ. Άσε που αν είσαι Ολυμπιακός, φοβούνται να ανέβουν τόσοι, έτσι. Εντάξει, έχει Καμαρά, είναι καλός χαφ. Γενικά όλα, μπράβο. Ναι. Γενικά βλέπεις σήμερα τα χαφ. Η Λίβερπουλ έχει καλά χαφ, ναι. Τρέχουν. Ναι. Θα δούμε την Άρσεναλ. Ναι. Θα δούμε τον άλλον, τη Manchester United. Η Άρσεναλ, το Ράμσι τον πήρε η Γιουβέντους, δηλαδή. Τώρα και τον θέλει να τον πάρει από τώρα, για να έχει παίκτη εκεί δίπλα στον Πιάνιτς και το να παίξει. Μεγάλη δουλειά. Ναι. Ίσως τον αρπάζει. Και είναι ότι πρέπει να σε... κάνει μεγάλη δουλειά. Μπράβο, ναι. Γιάννη. Ναι, γιατί έχει τον Ματουιντή από τη μία, να κρατήσει τον Πιάνιτς στο κέντρο και να έχει και τον Ράμση από δεξιά. Φυσέκια. Δεξί χαφ να φεύγουν. Μια τριάδα και πώς τους βλέπουν. Ράμση σκύλος. Ναι. Και γρήγορος πάνω κάτω. Ματουιντή σκύλος. Ματουιντή και ο άλλος. Και ο Πιάνιτς στο κέντρο. Πιάνιτς είναι ωραίος. Ναι. Δεν είναι αψάβους. Δεν είναι άλεφ. Ναι. Αλλά φύγει και αργό. Πιάντζιτ είναι σκυλέι. Αλλά με αυτού του τρει θα παίζει πιο πολύ ρόμβο, ε. Για να έχει την μπάλα ελεύθερο. Μπορεί να παίξει και 4-3-3. Και 4-3-3. Και βάζει το την μπαλά, Ρονάλντο που έχει. Και ναι. Βάζει και την μπαλά να κλείνει μέσα. Τύπη. Συλλέγει και παίζει. Το κάνει μπροστά του τρει. Οπότε την μπαλά με δύο μπροστά να έχει Ρονάλντο, μάλλον ένα. Μάτζουκιτς τη βρίσκει. Και βρίσκει, ναι. Κάνει παραλλαγές. Οπότε σε τέτοιο 4-3-3 με καλά χαφ μπορεί να έχει ένα Ράμση, ένα Μέση και έναν Ντιμπάλα και να κλείνουν. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα. Αν δεν έχει να ρωτήσει κάτι άλλο, Κώστα, να δούμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Όχι, απλά σε αυτό που έλεγε. Να πω γιατί μα στέλνουν και μηνυματάκια. Το ρεπορτάζ του Μπάουκ δεν θα παίξει γιατί δεν ξέραμε την εξέλιξη του Ελκαντούρη. Οπότε θα πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Πες μου τώρα ένα σχόλιο για να παίξω το βίντεο. Απλά με τη Λίβερπουλ γίνεται το εξής. Επειδή φορτώνει πολύ πρέσινγκ στα χαφ ο Κλοπ, τους αλλάζει κιόλας. Τους ξεκουράζει και τους φορτώνει μετά πάλι. Δηλαδή σωστό, το πάει καλά σωστό, το έργο. Είναι έχει χαφ. Πέντε χαφ που τα αλλάζει παίζουν για να... Παίζουν οι τρεις και αλλάζει. Και είναι οι πέντε καλοί και οι πέντε. Τους έχει φρέσκο. Καλό λοιπόν, ρόστερ έχει στα χαφ. Πάμε. Δεν έχει έλλειψη. Η Λίβερπουλ, Γιάννη, αν το δείξουμε λίγο πίνακα. Ό,τι θες κάνει. Ναι, για να δεις. Πάμε πίνακα. Η Λίβερπουλ έχει ένα καλό άμυνα αυτή. Η Λίβερπουλ όταν πάει μπροστά, βλέπεις, βγαίνει και ανεβαίνουν και ανεβαίνουν και πάνε και είναι εδώ έτσι. Εάν χαθεί μπάλα στην πάρη αυτός, πιέζουνε πολύ. Ξανατρέχει από πίσω σου. Είναι έτοιμοι, κλείνουνε. Μήπως την ξαναπάρουνε, να επιτεθούνε. Ναι. Ναι. Μόνο όταν πλέον δηλαδή δώσει την μπάλα και την πάρει εδώ για να κάνει κούρσα, οπότε θα αμυνθούνε, θα γυρίσουνε, να έρθουνε πίσω, να μπουνε μέσα τα χαφ εδώ για θα ανεβούνε και οι άλλοι από το κέντρο που θα έχει, έτσι, η άλλη ομάδα. Τότε αφήνουν τη θέση τους και έρχονται και αυτοί εδώ, όταν θα μπουνε, θα ανεβούνε, θα έρθουν έτσι, θα μπουνε μέσα, βλέπεις, θα μπουνε μέσα εδώ. Αρχίζουν βέβαια οι άλλοι κυνηγοί έτοιμοι να σε πιάσουν, γιον τα εξτρέμ, εδώ είναι τα χαφ, εδώ μαρκάρουνε, φουλ τώρα, μαρκάρουνε, έρχεται και ο εξτρέμ. Έρχεται και ο άλλος. Φύγανε τώρα γιατί ανεβήκαν αυτοί, ξέρεις. Ανεβήκανε οι αντίπαλοι. Πάνε να βοτήσουν, να έρθουνε διπλά μαρκαρίσματα εδώ, έτσι. Θα πάει εδώ, θα έρθει εδώ, θα είναι έτσι. Θα είναι εδώ, όλοι. Οπότε ανεβαίνουν αυτοί απάνω, δεν κάθονται, το έχουν έτσι οι Αγγλέζοι όλοι. Και φεύγουνε σφαίρα. Εδώ, αν πάρουνε μπάλα, μπορεί να φύγει ο Σαλάχ εδώ, να του πετάξει μπάλα για κόντρα επίθεση. Και είναι μάνα. Φυσέκη,
φυσέκει. Και φεύγουν οι τρεις. Μα είναι όπως το τόξο. Είναι όπως το τόξο σφεντώνει. Δηλαδή για να το ρίξεις πρέπει να πας λίγο πίσω για να φύγεις. Αυτός. Να ρωτήσω όμως. Παίζει ωραία την κοντά επίθεση. Ναι. Αλλά άμα τη χάσουν εδώ και είναι κοντά και την πάρουν οι δύο πακοί στο μπερ, πέφτουν οι ίδιοι για να μην ανοίξουν. Ακριβώς. Γιατί εδώ περισσότερες ομάδες αφήνουν. Σου λέει την πήρε ο μπακ, άσε. Πάμε στη σέντρα. Δηλαδή έβλεπες. Εγγλέζικες. Έβλεπες την. Ναι, το κάνουν. Ναι. Δεν σε κυνηγάει. Ναι. Αλλά η Λίβερπουλ το κάνει. Προχτές έβλεπες με τον Πανέκο τη ναι. Λαμία. Ναι, καλά, εντάξει. Αυτό πήγε. Έγινε, θα σου άλλαξε τα πετέλη. Ναι, πίσω. Θα, ναι. θα σε κάνει αυτή σέμα οι παίχτες της Λίβερπουλ. Μία ερώτηση για τη Λίβερπουλ. Ναι. Επειδή έχει χαφ σκυλιά. Έχει χαφ σκυλιά. Τρία λατρέχουν. Ναι. Και οι τρεις. Και έχει, δεν έχει αργό. Δεν έχει αργό. Πάει. Και έχει και στιβικά μπακ. Δηλαδή τα ακραία στις μπακ είναι στυλ μασούρα που δεν τον βάζει. Στιβικά. Ναι, ναι, και ο Πιτσιρικάς και ο Ρόμπι. Θα μπορούσε να παίξει 5-3-2. Θα μπορούσε να παίξει 5-3-2. Μπορεί. Δηλαδή να πετάξει το Φρυμίνιο έξω. Μπορεί να παίξει, αλλά δεν το παίζει αυτός ο προπονητής. Αυτός ο προπονητής. Ναι. Του ήρθε το 4-3-3 και το παίζει ωραία, ναι. Διότι με τους τρεις που είναι Σαλάχ και άλλοι πρεσάρουν, Φιρμίνιο και τα λοιπά, και ο Μανέ, ναι. Ζένες, θα χάσεις τον τρίτο επιθετικό. Ναι, πιέζουνε. Εδώ έχει τρία χαφ καλά και όλοι. Αυτό ξέρει, αυτό διδάξε και το παίζει με πολύ καλά. Πάει, ναι. Δηλαδή χάνει την μπάλα εδώ, πιέστε τους οι τρεις, μπορεί να την ξαναπάρουν. Αν πλέον την πετάξουν. Πάμε μας μπουν, ελάτε κι εσείς πίσω πλέον να μαρκάρετε. Εδώ, εντάξει, μπορεί να μπει εδώ. Όταν σε κατεβάσει εδώ, ναι. Έχει έτοιμη, όχι αυτό που κάνει ο Παναθηναϊκός. Ναι. Πάρτη μία-δύο. Έχει τρεις γρήγορους, αυτό το Φερμίνο. Ναι. Σαλάχ Μανέ. Και παίζουν τη μεγάλη πάσα. Μία-δύο να φύγουν. Ναι. Σε βρουν ένα. Οπότε εκεί θες την ταχύτητα, δεν σου νοιάζει τρίπλα. Θέλω να πω εντάξει, έχουν και μια τρίπλα, αλλά πιο πολύ φεύγουν στην ταχύτητα. Αυτό του πιάσε το σύστημα. Ναι. Και πάει καλά, πάει πρώτο. Θα το κοπιάρουν και άλλοι, πιστεύεις. Ε? Θα το αντιγράψουν και άλλοι. Πρέπει να είναι ξύπνοι. Άμα είναι ξύπνοι, εγώ για την Αγγλία, αυτό να φιλοσόφησα ναι, ναι. Και μ' άρεσε γιατί το παίζε εντάξει. Πιο πιεστικά αυτό, το παίζε ωραία και ο Μπόμπεκ τότε. Α. Λοιπόν, μου αρέσει αυτό. Πάμε ναι, αλλά Γιάννη, τι χάθηκε ο Μπόμπεκ, ναι. Είχε Λουκανίδη, Δωμάζο, Παπα-Εμμανουήλ ήταν. Ναι. Ναι. Χαφάρες. Σωστό. Δηλαδή, είναι απαραίτητο συστατικό μας λες, ναι. Το συστατικό, ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ Ισάκ και επιστρέφουμε για τα διεθνή σιγά σιγά. Η ΑΕΚ μέχρι και την 31η Ιανουαρίου θα κρατά ανοιχτό το παράθυρο για τις μεταγραφές αν βρει κάτι εξαιρετικό. Και τα δεδομένα αναφέρουν ότι οι θέσεις που κοιτά είναι ακραίος επιθετικός και μέσος υπό προϋποθέσεις. Πάντως, το πρόσφατο ταξίδι του Νίκο Λιμπερόπουλου στη Βαρκελόνη και συνάντησή του με τον General Manager της Μπαρτσελόνα, Pep Segura, εκτός από συζήτηση για τις ακαδημίες, φαίνεται ότι είχε και μεταγραφικό παρασκήνιο. Σύμφωνα με την εφημερίδα Ώρα των Σπορ, στο τραπέζι έπεσε το όνομα του Κάρλες Πέρεθ, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα Β. Παίζει κυρίως δεξιά και μέχρι στιγμής μετρά 15 μάτς με 3 γκολ και 3 ασίστ. Η Μπαρτσελόνα φέτος είναι στην τρίτη κατηγορία της Ισπανίας και βρίσκεται 4 βαθμούς πίσω από τις ομάδες που παίζουν για την άνοδο. Πέρσι ο Πέρεθ σε κούτα διβιζιόν έπαιξε 27 παιχνίδια έχοντας 3 γκολ και 2 ασίστ. Ενώ αγωνίστηκε σε 9 παιχνίδια στο Youth League όπου σκόραρε 7 τέρματα. Πάντως το Μάρτιο του 2018, μετά από απόφαση του Βαλβέρδε, ο Πέρεθ μπήκε αλλαγή στη θέση του Ντεμπελέ στο τελικό του Super Copa ανάμεσα στην Εσπανιόλ και στην Μπαρτσελόνα. Ο Πέρεθ είναι αριστεροπόδαρος, αλλά αρέσει να παίζει από δεξιά και έχει εξαιρετική επαφή με την μπάλα, ενώ είναι πολύ αποτελεσματικός στο ένας εναντίον ενός. Στα αγωνιστικά, στο πιο ωριακό φετινό παιχνίδι της ΑΕΚ που ήταν στα Γιάννενα απέναντι στον ΠΑΣ, η Ένωση μπήκε με ένα σχηματισμό που δοκίμαζε για πρώτη φορά ο προπονητής και βγήκε από το γήπεδο όχι μόνο με το εμφατικό 4-0, αλλά και με την γενική παραδοχή πως αυτό το σύστημα της ταιριάζει γάντι. Στη συνέχεια, απαντήθηκαν ερωτήματα όπως αν είναι λογικό η ΑΕΚ να πάει σε μάτς με τον Αστέρα και τον Ξαμικό με το ίδιο σύστημα. Οι απαντήσεις με τα σκορ 3 και 5-0 αντίστοιχα δόθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και πιστοποιήθηκε πως αυτό το 3-5-2 όχι απλώς δεν είναι συντηρητικό και αμυντικογενές,
αλλά δίνει επιθετική παραγωγικότητα μαζί με αποτελέσματα. Αν δεν συμβεί λοιπόν κάτι τρομερό και φοβερό, η ΑΕΚ δείχνει ότι θα πορευθεί με αυτό το σχήμα μέχρι και το τέλος της σεζόν. Και έτσι παρουσιάζεται μπροστά της ένα μεγάλο στοίχημα να πάρει 12 βαθμούς στα 4 μάτς πρωταθλήματος που έχει μπροστά της στη Νέα Σμύρνη, με τον ΠΑΟΚ την επόμενη Κυριακή, αλλά και στα 2 παιχνίδια στο ΆΚΑ, με Λεβαδιακό και Όφη. Book One. Προγνωστικά στοιχήματος με βάση τα συμβάντα στο διαδίκτυο. Τηλεφωνήστε από σταθερό ή κινητό στο νούμερο που βλέπετε στην οθόνη σας και μάθετε πρώτοι, με συνεχείς ενημερώσεις, ποια παιχνίδια παίρνουν απότομο ποντάρισμα. Οι γραμμές λειτουργούν όλο το 24ωρο με συνεχείς ενημερώσεις μηνυμάτων. Μάθετε έως και μισή ώρα πριν αρχίσουν οι αγώνες τα παράξενα πονταρίσματα και τα χτυπήματα της τελευταίας στιγμής. Book One και πάμε ταμείο. Η μεγάλη προσφορά της TV Forum για τα 2 χρόνια του Double Reaction. Με κάθε σας παραγγελία δώρο το πανίσχυρο Champions με 100 ταμπλέτες σπιρουλίνα και χλωρέλα. Ένας υπερσυνδυασμός που ενισχύει τα αποτελέσματα του Double Reaction. Το Noni υποστηρίζει το σχηματισμό των ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος και την αποτοξίνωση του οργανισμού. Double Reaction και Champions για επιδόσεις πρωταθλητών. Ένα στους δύο Ολυμπιονίκες τροφοδοτούν τον οργανισμό τους με σπιρουλίνα και χλωρέλα. Double Reaction και Champions για δυνατές επιδόσεις. 24 ευρώ το ένα μπουκάλι, 39 ευρώ τα δύο μπουκάλια, μαζί με ένα κουτί Champions με 100 ταμπλέτες. Η σούπερ προσφορά μόνο για λίγες ημέρες. Το αυτοκίνητό σας είναι το μαργαριτάρι σας. Ποιος το ασφαλίζει? Ο Μαργαριτόπουλος. Ασφάλειες αυτοκινήτου από 59 ευρώ για όλη την Ελλάδα. 2130-278-279. Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Δίπλα σας και μετά την ασφάλιση. Πόσο ψηλά μπορεί να φτάσει μια ελληνική εταιρεία? Στο ψηλότερο κτίριο του κόσμου. Η Σόλε, περήφανη για την κατασκευή του ηλιακού συστήματος στο Μπουρζ Καλίφα και των πρώτων ηλιακών στην Ελλάδα, παρουσιάζει σήμερα το ηλιόθερμο τελευταίας γενιάς. Αποκτήστε το με 565 ευρώ σε 160 αντιπροσώπους. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Αντιμετωπίζετε γαστρεντερικές διαταραχές όπως φουσκώματα, δυσκυλιότητα, διάρρεια, κολιτιδά? Αποκαταστήστε τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου με το ισχυρό δίδυμο προβιωτικών Lactofitol και Megafitol. Lactofitol για τη διατήρηση της εντερικής μικροχλωρίδας και Megafitol για άμεση και αποτελεσματική βελτίωση των εντερικών διαταραχών. Επιλέξτε το κατάλληλο προβιωτικό για εσάς και βελτιώστε τη λειτουργία του εντέρου σας. Από τον Ελληνοκυπριακό Όμιλο Φαρμακοβιομηχανιών Medichromes A International. Η γιαγιά στη λαϊκή. Παραδοσιακή συνήθεια. Η μαμά στη λαϊκή. Οικονομική συνήθεια. Και οι εγγονείς στη λαϊκή. Η υγιεινή συνήθεια. Ποικιλία, τιμές και φρεσκάδα μόνο στη λαϊκή αγορά. Λαϊκή αγορά. Η καλή μας συνήθεια. Τώρα έχετε έναν ακόμη λόγο για να μείνετε σπίτι. Γιατί με το πετρέλαιο θέρμανσης ECO έχετε εγγυημένη ποιότητα, σίγουρη ποσότητα και κερδίζετε 3% επιστροφή με πιστωτικές κάρτες Eurobank και εξόφληση σε έως 9 άτοκες δόσεις έως τις 5 Δευτέρου 2019. Για παραγγελίες καλέστε στο 18198 ή απευθυνθείτε σε ένα πρατήριο ECO με την ειδική σήμανση. Πετρέλαιο θέρμανσης ECO. Σίγουρη για κάθε λίτρο και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Έλα, κολαγώνω. Εκπληκτικό τσάμπιον. 5 χιλιόμετρα την ημέρα κάνω, πετάω, τι άλλο θέλετε. Χτύπα ξύλο να είμαστε έτσι, καλά. Έτσι. Κολαγώνω τσάμπιον, τρομερό. Μην το αφήνετε με τίποτε. Δεν βλάπτει, σε φτιάχνει, διάθεση, κέφι, τα πάντα όλα. Και από την άλλη παιδιά, Γιάννης Κοτρότσος, ορθοπαιδικά φοβερά, όπου αμερικάνικη εταιρεία, εδρεύει Κατερίνη, φανταστικός και σαν άνθρωπος όλα, κουζώνες, θερμενόμενες, καλαμίδες, επιστραγαλίδες, επιαγωνίδες, επιγονατίδες, τελευταίο τύπο αμερικάνικες, δεν βρίσκεις πουθενά. Ασύλληπτος,
ασύλληπτος Σίμος Τσαλογλίδης στο καπάνι. Τι ρούχα, τι αθλητικά, τι να ντύνεσαι, να κάνεις, απίθανος, φοβερός άνθρωπος και ο Σίμος Τσαλογλίδης. Χρόνια, αδέλφια, φοβεροί. Και μην τους ξεχνάτε ποτέ, είναι φοβεροί στη δουλειά. Και πάμε, Μαρινάκης, ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Ό,τι σας λέει ο Αλέφαντος θα ακούτε, γιατί είναι αλήθειες. Να αντισταθούμε στο ξεπούλημα της πατρίδος μας. Φοβερό. Φοβερό. Πρόεδρος λέει τα φοβερά σωτά. Μαρινάκης. Αλλά περάσανε οι πρέσπες. 153 Γιώργο. Ναι, ναι. Α. Εντάξει, Μαρινάκης παίζει μόνος του και ετοιμάζει Μέγκα. Ναι, Μέγκα το κανάλι. Ναι, τηλεοπτικό κανάλι. Ετοιμάζει Βαγγέλης Μαρινάκης με γοργούς ρυθμούς και οι πρώτες λεωφορείες έχουν αρχίσει να βγαίνουν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με το όσο ακούγονται, το κτίριο που θα φιλοξενήσει το νέο κανάλι είναι στην Αγία Παρασκευή, στον Μπουρνάζη, εκεί όπου έβγαινε το Άλτερ. Το κτίριο έχει υποστεί ανακαίνιση, ενώ είναι στη φάση όπου στείνονται τα νέα στούντιο. Εκεί αναμένεται να δούμε αρκετά πρόσωπα από το παλιό Μέγκα, όπως Όλγα Τρέμι, φουντώνει φήμες για Γιάννη Πρετεντέρη, διευθυντής ειδήσεων Τσαπανίδου, Ανδρέας Παναγόπουλος, φοβερά πράγματα και προς στιγμήν, και αυτό να δούμε είναι τρομερό, προς στιγμήν δεν φαίνεται να προκύπτει άλλος που να ενδιαφέρεται για άδεια. Τους όρους προκύζηξης και τα λοιπά, φοβερό κανάλι και πάμε. Πιστός ο Ατρόμητος ξανά στους 8. Στους 8, ναι. 2-1, κέρδισε δεύτερη φορά τον Απόλλων Σμύρνη, προκρίθηκε στο ημιτελικό. Έχουν κάνει μια φοβερή γνήσια και, καθαρή και ομάδα Σπανός Αγγελόπουλος. Επέστρεψε ο Ουάρντα. Ναι, πήρε τον Ουάρντα, έδεσε και μην ξεχνάμε παιδιά και τη Βεζίνη Ετέκα. Ναι, βέβαια. Ετέκα, η οποία είναι φοβερή. Ετέκα εγώ βάζω. Όπου βρίσκω κατευθείαν. Πιστός ο Ατρόμητος ξανά στους 8 και έκλεισε και τον Κυβρακίδη. Ναι, επέτασε συμβολίο στον 26χρονο έως το 2020. Γιόρτασε ο Ατρόμητος το εισιτήριο. Ωραία. Εμείς βλέπουμε από την επιστροφή του Άρντα στιγμιότυπα. Και είδα έναν Ολυμπιακό. Ναι. Έναν Ολυμπιακό. Τον είδα. Ο Μαρτίνς έκανε έναν Ολυμπιακό γρήγορο, ταχύτατο. Με την Ξάνθη λες τώρα. Ναι. Ναι. Και δύο γκολ ο Ποντένς, αυτό δεν το είπαμε. Ναι, δηλαδή. Και παίζει, μπράβο, δύο γκολ ο Ποντένς, μπράβο Γιάννη. Και παίζει, μου θύμισε τον Μπόμπεκ. Παίζει ωραία με τα μπακ, λαβιώνε, ταχύτατα. Τα εξτρέμ συγκλίνουν μέσα. Σέντρεφορ δίπλα Χασάν, Φορτούνης, Ποντένς επειδή χώνονται μέσα, ναι. Δίνουν γκολ. Το ρότερο δηλαδή που δίδαξε ο Μπόμπεκ από τότε ήταν αυτό. Και ο Χασάν. Πήγε πολύ καλά. Ναι. Αυτό το παίξανε τέλεια Ολυμπιακός και ήταν. Ναι. Μου έκανε δηλαδή μεγάλη εντύπωση. Τι θες Ραπτόπουλε, τι είπες. Το πρωτάθλημα πάει, λέω. Τώρα ένα κύπελο του μήνα. Κάτσε ρε φιλάρα, ένα γύρο έχουμε. Να μην πούμε άμα βελτιώθηκε η ομάδα. Λέει ναι. Εντάξει, πάει. Ναι. Δεν χάνει ο Πάου. Παίζει και Ευρώπη. Παίζει και Ευρώπη την άλλη εβδομάδα τον άλλο μήνα. Αυτό συμφέρει τον Πάου. Ναι. Γιατί κύπελο πρωτάθλημα Ευρώπη. Ναι. Πολλά. Πολλά. Αλλά ο Ποντένσε, ναι. Δεν είναι κακός σαν ένας μέναν. Ναι. Δηλαδή, θα πας και ο Άκα με φορμαρισμένο ζουνίδι και 5-3-2. Κρατήσου λίγο. Κρατήσου. Λες. Κρατήσου. Λοιπόν. Εγώ πάντως κάθε χρόνο πάω στους τελικούς. Ναι. Το Σαΐρι, ο Κολόκο. Ναι. Φέρουμε το κύπελο και γυρνάμε. Και γυρνάνε. Λοιπόν, πάμε να δούμε ό,τι προλάβουμε, ό,τι προκάνουμε τώρα. Γιώργο, θέλω σε Βίλη Μπαρτσελόνα 2-0. Δικαιώθηκε ο Αλέφαντος που λέει ότι no Messi, no party. Όσο ο Βαλβέρδε τον ξεκουράζει, τον κρατάει κλπ. Τόσο η Μπαρτσελόνα είναι επίφοβη. Έχασε γιατί από τη Σεβίλη. Δεν μπορεί να πουλάρει στα 30 του. 31, πόσο είναι. 31. Έχασε από τη Σεβίλη 2-0. Ναι. Έχασε από τη Σεβίλη 2-0. Και τώρα πρέπει να κερδίσει 3-0 στο Camp Nou για να περάσει. Εντάξει. Μπορεί να πουλάρει ένα ημίχρονο αυτό. Ναι. Να το πάει παράτα. Να έτσι θα γίνει. Είδαμε το Kevin Prince Boateng που έκανε μεταγραφή τη τελευταία στιγμή από τη Σασουόλο. Με Αλένια Μαλκόμ μπροστά. Μια τελείω εναλλακτική
εντεκάδα. Ράγκης ή Κόφτης, είναι αργός. Σε ένα 4-3-3. Και ας πω και κάτι άλλο. Χωρίς το Μέση είναι ρήπιο. Ναι. Νίδα εγώ προχτές, μόλις μπήκε ο Μέση, αρχίζει μπαμ, mm-hmm. πέταξε γκολ, έκανε... Στο πρωτάθλημα, ναι. Στο πρωτάθλημα, ναι. Τώρα έχει προβλήματα. Mm-hmm. Να δούμε λίγο... Α, εδώ είναι το δεύτερο γκολ που σκοράρει σε Βίλη με τον Μπεν Γελντέρ, το Γάλλο. Όλες αυτές οι ομάδες, αν δεν έπαιζε ο Μέση, θα τις παίρνουν. Mm-hmm. Όπως δεν τις πήρε. Τρομερό πράγμα. Η Real 4-2... Πάντως, Γιάννη, ο Βαλβέρδε, ναι. Αυτό με την πίεση ψηλά πολύ, με την Μπαρτσελόνα το παράτησε. Δεν το... Mm. Δηλαδή, το έχει κάνει ελάχιστες φορές. Ναι. Το έχει παρατήσει αυτό το βιολί. Το είχε κάνει λίγο και με την Μπιλμπάο πριν πάει στην Μπαρτσελόνα, ναι. Αλλά τώρα στην Μπαρτσελόνα, πού να κάνει πίεση. Αφού την παίρνει την μπάλα ο Μέση και τα τελειώνει έτσι. Μόνας του. Και Chelsea Tottenham 2-1. Η Chelsea στα πέναλτι πέρασε τον τελικό. Θα παίξει με την Manchester City. Τελικό link up, γιατί οι Εγγλέζοι έχουν δύο θεσμούς στο κύπελλο. Link up έχουν. Εδώ ο Καντέ μας διαψεύδει αφού κάνει γκολ. Το 1-0 στο 27. Το 2-0 στο 38 ο Αζάρ, ο οποίος εξακολουθεί να μην τοποθετείται για το αν θα πάει στην Real ή όχι. Τον γκολ το έκανε από θέση 4. Περιμένει τον Ιγκουάιν, ο οποίος υπέγραψε λογικά θα παίξει μεθαύριο στο κύπελο, θα κάνει ντεμπούτο. Στη Real δεν θα πάει στα center for. Ο Αζάρ. Βέβαια. Όχι βέβαια, αλλά κάτσε να πάει πρώτα. Ούτε όμως μπορεί να μείνει 7η χρονιά με Μπενζέμα, center for η Real. Real είναι, πρέπει να πάρει έναν Ικάρντι, να πάρει ένα φόρ, ρε παιδί μου. Σωστό, ναι. Και ο Γιορέντε ξεχασμένος το 2-1, αφού είναι έξω Κέιν, έξω Σον, έξω Ντελε Άλλη. Δηλαδή ουσιαστικά, αν εξαιρέσουμε τον Έριξεν, ότι καλό έχει η Τότεναμ από τη μέση και μπροστά. Αυτά ήταν πάνω κάτω τα στιγμιότυπα, λίγα μάτς μεσοβδόμαδα. Να κλείσουμε με κάρτες και αποδόσεις, είσαι έτοιμος? Έλα, καλά τα πάμε. Καλά τα πας. Καλά τα πάμε τώρα, είναι δύσκολη η αγωνιστική, να δούμε τι θα βγάλουμε. Λοιπόν, καλά τα πάμε. Πρώτη, Δευτέρα, Τρίτη, μου ξεκινήσει με Τρίτη. Βάλε. Κάτσε να δω, γιατί εγώ πέφτω 10 δευτερόλεπτα πιο μετά. Εντάξει. Το πρώτο μάτς είναι πας για ένα Απόλλων Σμύρνης. Ο γέρος με τον άρρωστο παίζουν εκεί. Άσο. Μπράβο. Οι άλλοι πέσαν, πάει. Πανετολικός Ξάνθη. Άσο. Ναι. Λεβαδιακός Άρης. Λεβαδιακός Άρη 2-3. 2-3 γκολ. Ναι. Το φοβάσαι το διπλό? Δεν το βλέπω τον Άρη. Ο Άρης είναι πεθαμένος από φυσικές καταστάσεις και δεν έρχεται σιώπης. Αλλά και ο Λεβαδιακός νομίζω θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα. Λαμία Ατρόμητος. Ναι. Έτσι όπως είδα τη Λαμία 120 λεπτά. Και διπλό είναι το σημείο αγωνιστικής. Μάλιστα. Ατρόμητος και λόγω κούρασης η Λαμία και αλύτερη ομάδα. Και over το βλέπω αυτό. 1-3 το βλέπω μεγάλο σκορ. Πάω Κόφη. Άσο από ημίχρονο. Παναθηναϊκό Λάρισα άσο και over. Και φυσικά 0-2 Ολυμπιακό είναι το σκορ του Ολυμπιακού που παίζει εκτός έδρας. Το χάσα στα Γιάννα 1-2. Μου το έκανε ας πούμε. Αλλά 0-2 Τρίπολη Ολυμπιακό. Σε πτώση Τρίπολη. Καλός Ολυμπιακός ανεβαίνει. Αυτά είναι, αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός Λάρισα είναι άσο και over στο 2-1 το βλέπω. Και διπλό τον Ατρόμητο μέσα στη Λαμία, με τη Λαμία να είναι πτώμα και τα 120 λεπτά. Να πω δύο λόγια μόνο. Ναι. Δύο λόγια μόνο. Ναι. Δίνω συμβουλή. Η Παναθηναϊκή Συμμαχία που έχει βγάλει μια ανακοίνωση να κάνει ο Παναθηναϊκός ένσταση, να μην κάνει. Mm-hmm. Γιατί θα πέσει στα μάτια μας. Άκου, Κώστα, να σε προλάβω. Χωρίς να ξέρω κάτι. Ναι. Με Δόνι και Νταμπίζα ένσταση δεν κάνει. Δηλαδή Μπράβο. Τα μάτς τα κερδίζει στο γήπεδο. Μπράβο. Τώρα. Διάβασα εγώ, αλλά είμαι αντίθετο. Ναι. Λοιπόν, αυτά προλαβαίνουμε να δούμε Μιλιάνο Σάλα ή όχι. Κλείνουμε. Λοιπόν, έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Αύριο εδώ, Bet Weekend, στις 4.30 το μεσημέρι. Να είστε καλά.